Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος Συστήματα Παράλυσης και Κατανεμίας Επεξεργασίας που λόγω των καταστάσεων γίνεται μέσω του διαδικτύου και του προγράμματος Zoom. Να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, υγεία να έχετε και ασφαλώς να περνάτε παραγωγικά το χρόνο σας, γιατί έχουμε ακόμα 1,5 μήνα περίπου μέχρι την ολοκλήρωση των μαθημάτων, που σημαίνει ότι αυτός ο τελικός μήνας, αυτό το διάστημα που απομένει μέχρι τις εξετάσεις, θα πρέπει να εργαστείτε και να καλύψετε πιθανά κάποια κενά που ίσως έχετε. Θα ήθελα να ακούσω στο chat ανά πάσα στιγμή ερωτήσεις που θα μου θέσετε και μέχρι να ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις, ας σας δείξω κάποια βίντεο σχετικά με το μάθημα, γιατί όπως σας έχω πει, είναι σημαντικό να καταλάβετε γιατί μαθαίνουμε αυτά που μαθαίνουμε. Δηλαδή, στο μάθημα Συστήματα Παράλληλης Κατανεμίας Επεξεργασίας, γιατί μαθαίνουμε τα παράλληλα αυτά συστήματα, γιατί ασχολούμαστε με το HPC. Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα μας δώσει το βίντεο HPC σχετικά με την ληψία. Άρα, είναι το HPC. Πολλά περισσότερα λοιπόν από έναν αποδοτικό λογισμό. Instead of having these one size fits all medical treatments, για την θεραπεία της ληψίας, γενικότερα για την θεραπεία one important problem that we addressed was epilepsy. It turns out that about 15 or more percent of children that have HPC. Έτσι λοιπόν, τα HPC χρησιμοποιούνται στο παράδειγμα αυτό για την επιληψία, αλλά σας είχα πει και σε προηγούμενη διάλεξη για διάφορες ασθένειες. Άρα λοιπόν, βλέπουμε πώς γίνεται η μοντελοποίηση σε HPC, πώς μοντέλα χρησιμοποιούνται, ταυτόχρονα εξετάζονται, πόσοι εκατομμύρια υπολογισμοί γίνονται. Οι αλγόριθμοι έχουν γίνει καλύτεροι και συγκεκριμένα για την επιληψία χρησιμοποιούν μοντέλα υψηλής ανάλυσης για τον εγκέφαλο, για τους νευρώνες, που τα έχουν δημιουργήσει με κατάλληλη απεικόνηση. Γίνεται κάποια χαρτογράφηση και στη συνέχεια για κάθε ασθενή βρίσκεται η εξειδικευμένη θεραπεία που θα απαιτηθεί προκειμένου να αντιμετωπιστεί με έναν ξεχωριστό τρόπο κάθε ασθενής και έτσι λοιπόν να γίνει όσο το δυνατόν πιο υγιής. Άρα λοιπόν, στο βίντεο αυτό είδαμε σχετικά με την νοσοκομιακή περίθαλψη, πώς χρησιμοποιούνται τα HPC και είχαμε δει και σε προηγούμενο μάθημα και άλλα τέτοια βίντεο σχετικά με το HPC. Θα σας δείξω και ακόμα ένα τελευταίο βίντεο σχετικά με την ψυχαγωγία. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το βίντεο δείχνει πώς η HPC χρησιμοποιείται στο animation. Αποσπάσματα από μία ταινία και να το αμαρτήσω λίγο για να προσθέσω και να σχολιάσω ότι ήθελαν να σχεδιάσουν οι σχεδιαστές της αντίστοιχης εταιρείας μία ταινία όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική. Και για να το πετύχουν αυτό, τοποθέτησαν μοντέλα, πραγματικά νευτόνια μοντέλα από τον κόσμο που είμαστε και έτσι λοιπόν οι διάφοροι χαρακτήρες κινούνται με βάση αυτά τα μοντέλα. Όπως για παράδειγμα, πόσα μαλλιά, στα μαλλιά κουβάρια, αυτά εδώ πέρα που βλέπετε το animation, πώς γίνονται αυτά τα ρεύματα αέρα που οθούν τα διάφορα αντικείμενα. Βλέπετε εδώ την μπάλα, πώς τη χτυπάει και ξεφεύγει αυτό. Έχει γίνει όλο με προσομοίωση. Άρα λοιπόν, προσομοιώνεται οτιδήποτε αντικείμενο πάνω σε μια ταινία animation, προκειμένου να είναι αρκετά ρεαλιστικό. Και αυτή είναι μια νόρμα που χρησιμοποιούν όλα τα μεγάλα στούντιο σχεδίασης
ταινιών με animation, προκειμένου να δίνουν αυτό το χαρακτηριστικό της ρεαλιστικότητας. Άρα λοιπόν, ακόμα και λέει ταινία, μπορεί να είναι ένας χαρακτήρας φανταστικός, π.χ. ένα ρομπότ κτλ., αλλά θέλουν να το κάνουν πλούσια οπτικά και να υπάρχει η καλύτερη συμπεριφορά στον κόσμο που έχουν σχεδιάσει. Για να το πετύχουν αυτό λοιπόν, θα πρέπει να προσομοιώσουν τους νόμους όπου διέπουν τον κόσμο που ζούμε μέσα σε αυτόν τον εικονικό κόσμο. Άρα λοιπόν, HPC χρησιμοποιείται και για την ψυχαγωγία, προκειμένου να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές ταινίες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η σημασία αυτών εδώ των στοιχείων που αναπτύσσουμε είναι αρκετά μεγάλη. Άρα λοιπόν, είτε ως προγραμματιστές, όπου σε αυτό το μάθημα θα γνωρίζετε το framework, το OpenMPI και το OpenMP, είτε ως απλοί χρήστες, αλλά έχοντας μια πολύ καλή γνώση των αρχιτεκτονικών του κόσμου που βρισκόμαστε, θα πρέπει να προσέχετε αυτές τις διαλέξεις, όπως και τις αναθέσεις εργασιών που έχετε να κάνετε. Κάποια ερωτήματα που έχω λάβει και προτού συνεχίσω στη διάλεξη θα τα αναλύσω, σχετικά με τα μαθήματα και την εξεταστική, τα μαθήματα ασφαλώς συνεχίζονται. Τώρα, το ερώτημα είναι αν θα συνεχιστούν μέσω του Zoom ή διαζώσεις, αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά ό,τι και να γίνει, το πρόγραμμα έχει βγει, όπως σας έχω αναφέρει ήδη από την πρώτη εβδομάδα στο E-Class, έχει αναρτηθεί το σχέδιο διαλέξεων, όπου αναγράφει για τις 13 διαλέξεις θεωρίας ποιο είναι το κομμάτι που αναπτύσσουμε κάθε φορά. Αν τώρα η διάλεξη θα γίνει διαδικτυακά ή στην αίθουσα, δεν έχει σημασία για μας. Άρα τα μαθήματα, μη σας ανησυχεί, συνεχίζονται κανονικά και θα γίνουν και οι 13 διαλέξεις. Είτε εξεταστική. Αυτό ασφαλώς δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά ξέρετε ότι θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, αν μας δοθεί η δυνατότητα βέβαια, για να υπάρξει μια ομαλότητα όσο δυνατόν καλύτερα. Για παράδειγμα, αν γίνει η επιστροφή, αν προδιαγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο, αλλά μας δώσουν το δικαίωμα όποιος καθηγητής θέλει να εξετάσει τους φοιτητές του, εγώ θα σας εξετάσω, τον Ιούνιο δηλαδή, μέσω προφορικής εξέτασης. Άρα, αν δεν μπορούμε να συναντηθούμε από κοντά, θα γίνει κατηδίαν με τον κάθε έναν από εσάς μια προφορική εξέταση, π.χ. 5 λεπτών, 10 λεπτών, επί της ύλης θα έχω ερωτήματα που θα θέτω, θα με βλέπετε, θα σας βλέπω με βίντεο, θα πρέπει υποχρεωτικά να έχετε βίντεο και να απαντάτε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Αν βέβαια ανοίξουν τα πανεπιστήμια για εξετάσεις, τότε ασφαλώς αρθείτε στην αίθουσα και θα κάνουμε τις εξετάσεις με τον τρόπο που γνωρίζετε. Άλλο ερώτημα. Η διάλεξη 7. Σήμερα, ναι, κάνουμε την διάλεξη 7 του μαθήματος. Έχουμε ολοκληρώσει ως τώρα 6 διαλέξεις θεωρίας. Είμαστε στην 7η διάλεξη. Η εξέταση που θα ακολουθήσει, η προαιρετική εξέταση τύπου lottery και τύπου quiz, θα αφορά τις 6 πρώτες διαλέξεις. Οπότε, κάποιος που έχει μελετήσει το υλικό θα έρθει έτοιμο, θα μπορέσει να διεκδικήσει τα βραβεία βαθμολογίας που δίνονται. Σχετικά με το φροντιστηριακό μάθημα. Ναι, θα γίνει φροντιστηριακό μάθημα. Έχω δώσει τις κατάλληλες οδηγίες στους συνεργάτες μου. Σήμερα, λοιπόν, παράλληλα συστήματα, 9 η ώρα. Υπενθυμίζω, 8 με 9 είναι τα λειτουργικά συστήματα για κάποιον που θέλει να παρακολουθήσει λειτουργικά συστήματα και 9 με 10 είναι τα συστήματα παράλληλης καταμείνησης επεξεργασίας στην διεύθυνση που γνωρίζετε και έχει αναρτηθεί στο E-Class. Ωραία. Συνεχίζουμε λοιπόν, εφόσον δεν βλέπω κάποιες άλλες ερωτήσεις, θα σας δείξω για κάποια άρθρα που βρήκα στο ίντερνετ, τα θεωρώ αρκετά ενδιαφέροντα αυτά τα άρθρα. Ας βγάλω όμως και το virtual background, γιατί κάνει κάποιες αντανακλάσεις που δεν μου αρέσουν. Λοιπόν, share screen. Προσπαθώ να κάνω share screen, αλλά δεν το δέχεται. Share screen, ωραία. Οθόνη 1. Οκ. Okay.
Λοιπόν, μόλις ήρθε και μια ακόμα ερώτηση. Όταν εκτελούμε ένα πρόγραμμα, αναφέρει ο συναδελφός σας, για μια διεργασία δεν τρέχει. Είναι πολύ ασαφές αυτό το ερώτημα. Για να δούμε λοιπόν, για το MPI. Για το MPI λοιπόν έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, όπως σε κάθε πρόγραμμα εξαρτάται τι έχουμε τοποθετήσει μέσα. Για παράδειγμα, αν έχουμε πει ότι αν ο αριθμός το ranks είναι μικρότερος από π.χ. 2, να μην κάνει τίποτα, τότε φυσιολογικό είναι να μην εκτελεστεί τίποτα σε αυτό το πρόγραμμα. Άρα, αν αφορά αυτό το κείμενο που διάβασα, ότι όταν εκτελούμε ένα πρόγραμμα για μια διεργασία δεν εκτελείται σωστά, σημαίνει ότι εμείς έχουμε δώσει κώδικα if μικρότερο από 2 να μην εκτελεστεί, τότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν θέλει ο Θεμιστοκλής να επαναδιατυπώσει το ερώτημά του, όχι, δεν έχω βάλει συνθήκη. Ωραία. Τώρα, κάποιο άλλο πρόβλημα που συναντάμε σε περίπτωση που δεν έχουμε εμείς ρητός θέση if μικρότερο από 2, για παράδειγμα, είναι σε περίπτωση που στέλνουμε δεδομένα, στέλνουμε ένα μήνυμα σε διεργασία που δεν υπάρχει. Για παράδειγμα, εμείς μπορούμε να γράψουμε στείλε το μήνυμα στη διεργασία rank συν 1. Άρα λοιπόν, να έχουμε όλο και όλο μία διεργασία, να έχει μέσα ένα send ή ένα receive και να μην μπορεί να υλοποιηθεί αυτό και να καταλήγουμε σε ένα αδιέξοδο, όπως έχουμε δει σε προηγούμενο μάθημα. Άρα υπάρχει δυνατότητα, αν έχουμε send and receive σε διεργασία που δεν υπάρχει, όπου πάλι δεν θα εκτελεστεί με επιτυχία. Άρα πρέπει να προσέξουμε τα send και receive, αν έχουν τις σωστές παραμέτρους. Και θα επιστρέψω σε αυτό, σε 2-3 αρχεία PDF που θα σας περιγράψω ένα τέτοιο θέμα. Πάντως, Θεμιστοκλή, αν έχεις πρόβλημα και δεν μπορείς να το βρεις, μπορείς να μου στείλεις σε μένα και στους βοηθούς μου στην πλήρη εντολή εκτέλεση, έγραψε MPI run Pavla NP2, αλλά δεν είναι μόνο η εντολή εκτέλεσης, είναι και ο τρόπος που έγινε compile και το αρχείο, το πηγαίο αρχείο, για να σου πούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Άρα, μπορείς να το κάνεις αυτό και στο διάλειμμα μπορείς ενδεχομένως να το στείλεις ή μάλλον να το στείλεις ως το διάλειμμα, ώστε στο διάλειμμα το κοιτάξω, να το επιβεβαιώσω το πρόβλημα και να το αναφέρω στην ώρα που θα ακολουθήσει για να βοηθήσω και συναδέλφους σου. Άρθρο που είχε δημοσιευτεί πριν από κανένα εξάμηνο. Διαβάζουμε λοιπόν ένα άρθρο αφιερωμένο στα mainframes της εταιρείας IBM. Βασικά το άρθρο είχε, από ό,τι βλέπω, δημοσιευτεί το 2014, απλώς εγώ το βρήκα το 2019. Λοιπόν, το άρθρο αυτό αναφέρεται στην σειρά τα IBM Mainframes 360, System 360, όπου το πρώτο μηχάνημα αυτής της οικογένειας παρουσιάστηκε 7 Απριλίου του 1964. Ήταν ένα μηχάνημα αρκετά καινοτόμο και αρκετά διαφορετικό από τα υπόλοιπα, γι' αυτό και όπως απέδειξε το μέλλον, τα επόμενα χρόνια, διατηρήθηκε στην αγορά και ακόμα και τώρα διατηρείται. Το πλεονέκτημα αυτών των επεξεργαστών ήταν ότι μπορούσαν να επαναχρησιμοποιήσουν και να εκτελέσουν κώδικα που είχε προγραμματιστεί για προηγούμενες αρχιτεκτονικές. Έτσι λοιπόν, υπήρχε αυτό που ονομάζουμε backwards compatibility. Κώδικας που είχε γραφτεί, για παράδειγμα, πριν από δεκαετίες, μπορούσε να συνεχίσει να εκτελείται σε καινούριες γενιές. Όπως αναφέρει το άρθρο, τα mainframes συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται της IBM. Και αυτό που δεν γνωρίζει ο κόσμος είναι ότι έρχεται πολύ συχνά σε επικοινωνία μέσω μιας συναλλαγής με ένα τέτοιο μηχάνημα. Μπορεί ένα τέτοιο μηχάνημα να είναι σε μια τράπεζα, μπορεί να είναι στο χρηματιστήριο, μπορεί να είναι σε κάποια ασφαλιστική εταιρεία. Το γεγονός είναι ότι υπάρχουν τέτοια μηχανήματα. Βέβαια, δεν είναι τα μηχανήματα που είχαν αγοραστεί το 64, γιατί βγήκαν και νέες γενιές System 360. Μπορούμε να ανοίξουμε και το σχετικό άρθρο Wikipedia System 360 για να δούμε ότι έχουν παρουσιαστεί αρκετά τέτοια μοντέλα System 360 και, όπως αναφέρει το άρθρο, είναι μια οικογένεια που συνεχίζει να αναπτύσσεται και
γενικότερα μπορεί κάποιος να προμηθευτεί τέτοιες αρχιτεκτονικές. Τα διάφορα μοντέλα που είχαν προταθεί και γενικότερα είναι μια αρκετά δυνατή οικογένεια επεξεργαστών. Βέβαια, ενδεχομένως κάποιος άμα ξεκινήσει τώρα από το 0 δεν θα πάρει IBM 360, θα πάρει κάποια άλλη αρχιτεκτονική. Θα αγοράσει κάποιος αρχιτεκτονική IBM 360 μόνο αν έχει legacy κώδικα. Παλιό κώδικα, κυρίως σε COBOL γράφονταν αυτοί οι κώδικες και θέλει να το εκτελέσει. Άρα λοιπόν, δεν θα πρότεινα σε κάποιον από εσάς να αγοράσει τέτοια αρχιτεκτονική γιατί έχει αρκετές ιδιαιτερότητες. Και αναφέρει για τα λειτουργικά συστήματα, για τα διάφορα στοιχεία που αποτελείται, είναι modular αρχιτεκτονική, δηλαδή μπορεί κάποιος να αγοράσει έξτρα components και να τοποθετήσει σε αυτή την αρχιτεκτονική, έξτρα περιφερειακά, tape drives και το καθεξής. Βέβαια, αυτή η αρχιτεκτονική πια ενδεχομένως, όπως είπα, είναι για legacy code, άρα κάποιος που ξεκινάει από το 0 δεν θα ασχοληθεί με αυτή την αρχιτεκτονική και να το γνωρίζετε. Χρησιμοποιούνται λοιπόν αυτά τα mainframes και έρχεται ο κόσμος αρκετά συχνά σε επικοινωνία με ένα τέτοιο mainframe και τα χρησιμοποιεί ο κόσμος, τα χρησιμοποιούν οι εταιρείες μάλλον, γιατί είναι αρκετά στιβαρά, με μεγάλη ανοχή σε σφάλματα και αρκετά οικονομικά για την εργασία που επιτελούν. Και όπως αναφέρει, για παράδειγμα, κάποιοι το χρησιμοποιούν για forecasts, million forecasts a day, ότι μπορεί και παρέχει αυτή η αρχιτεκτονική 4 εκατομμύρια προγνώσεις τη μέρα. Τώρα, πρόγνωση ενδεχομένως δεν μας βοηθάει να καταλάβουμε σε τι είδους πρόγνωση είναι, αλλά εντούτοις έχουν μια μεγάλη προϊστορία. Και ένα στοιχείο που το θεώρησα ενδιαφέρον και το σημείωσα, είναι ότι το κουμπί Escape που βλέπουμε στα προλόγια μας, την εποχή που πρωτοπαρουσιάστηκαν αυτά τα IBM mainframes, είχε τη λειτουργία την εξής. Όταν πατούσε κάποιος το Escape, έβγαινε από την εκτέλεση του προγράμματος και πήγαινε στη γραμμή εντολών για να δώσει κάποιες εντολές θερματικού. Ομοίως και το κουμπί SysRQ, που π.χ. εγώ στο προλόγιο μου εδώ πέρα έχω αυτό το κουμπί, το SysRQ, χρησιμοποιούνταν για να, όπως βλέπετε εδώ πέρα, system request, για να επιβάλλει το system request. Δηλαδή να δημιουργήσει ένα interrupt για να εκτελέσει κάποια άλλη εργασία. Και αυτά τα κουμπιά υπάρχουν ακόμα και σήμερα σε προλόγιο, ξαναλέω. Δηλαδή και εγώ εδώ στο δικό μου προλόγιο, ένα προλόγιο Microsoft που έχω, έχει το κουμπί Escape, έχει το κουμπί SysRequest. Βέβαια, το SysRequest δεν χρησιμοποιείται, τοποθετείται συνήθως στο ίδιο πλήκτρο με το print screen, οπότε κυρίως το print screen χρησιμοποιούνται. Ενώ το Escape το βλέπουμε να χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, σε κάποια προγράμματα όπως το VI, το πιο κλασικό, μόλις πατήσουμε Escape, μεταβαίνουμε στο Command Mode και δίνουμε εντολές προκειμένου να επιτελέσει το VI κάποια λειτουργία. Ερωτήσεις μπορείτε να θέτετε ανά πάσα στιγμή στο chat. Δεν χρειάζεται να ρωτάτε αν θα μπορέσετε να δώσετε μια ερώτηση. Κατευθείαν ρωτήστε την ερώτηση. Μην ρωτήστε μήπως μπορώ να ρωτήσω κάτι. Συνεχίζουμε λοιπόν. Αυτό ήταν το άρθρο για το System 360. Κάποιο άλλο άρθρο που βρήκα. Προγραμματιστής χρησιμοποιεί το Google Cloud και υπολογίζει 31 τρισεκατομμύρια ψηφία. Το Google Cloud, όπως ίσως ξέρετε, είναι ένας τρόπος χρήσης του HPC, High Performance Computing, στο cloud. Κάποιος που δεν έχει δυνατότητα τόσο πολλών υπολογισμών μπορεί να ζητήσει από την Google ως δωρεά υπολογιστικό χρόνο για να χρησιμοποιήσει το data center της Google για κάποιες πράξεις. Έτσι λοιπόν, στο άρθρο αυτό, 2019, κάποιος υπολόγισε 31 τρισεκατομμύρια ψηφία του PI. 3,14, 15, 9 και το καθεξής. Όπως γνωρίζετε, είναι ένας άρρητος αριθμός με απεριόριστο πλήθος ψηφίων το PI. Και
Η 14η Μαρτίου είναι γνωστή και ως ημέρα του PI, η ετήσια γιορτή της μαθηματικής σταθεράς, η οποία είχε προσεγγιστεί πρώτα από τους Βαβυλωνίους και μετά τους Αιγυπτίους 4.000 χρόνια πριν. Και αναφέρει λοιπόν ότι την ιστορία για το PI, ότι προσπάθησαν αρκετοί και συνεχώς προσπαθούν να βρίσκουν και νέα ψηφία για το PI. Και μία λοιπόν ερευνήτρια στα HPC, Emma Harika Iwau, της Google, ζήτησε από την Google Cloud να της δώσει, από την Google, να της δώσει κάποιο υπολογιστικό χρόνο και της έδωσε η Google δωρεάν υπολογιστικό χρόνο και μπόρεσε και υπολόγισε όλα αυτά τα εκατομμύρια ψηφία και βλέπετε ότι αυτό εδώ πέρα μόνο για την αποθήκευση απέτησε 170 terabytes σε 25 εικονικές μηχανές Google Cloud για 121 μέρες. Καταλαβαίνετε το μέγεθος αυτής της υπολογιστικής πράξης. Και η προσπάθεια ήταν επιτυχής, το τελικό αποτέλεσμα σωστό δημοσίευσε τα υπολογισμένα ψηφία. Σε Dix Snapshot. Οκ, τώρα βέβαια τίθεται το ερώτημα πόσοι θα θελήσουν να κατεβάσουν κάποια terabyte από ψηφία του PI, ίσως στην κρυπτογραφία να υπάρχει ανάγκη. Πάντως, αν θέλετε, μπορείτε να το κατεβάσετε από αυτή τη διεύθυνση, να βάλετε Google Cloud και PI numbers και θα το βρείτε. Και κλείνει αυτό το άρθρο με τη σύνοψη ότι μπορεί κάποιος να ζητήσει από την Google υποτροφίες και πρόσβαση στους πόρους που έχει, προκειμένου να τους χρησιμοποιήσει για κάποιο επιστημονικό σκοπό. Και όπως καταλαβαίνουμε εδώ πέρα, είμαι πολύ χαρούμενη να φέρει η ερευνήτρια, γιατί είμαι από τις λίγες γυναίκες στην επιστήμη των υπολογιστών που κατέχουν ένα τέτοιο ρεκόρ. Αρκετά ενδιαφέρον και αυτό το άρθρο. Χρησιμοποιήθηκε το HPC της Google. Άρα αυτό σας το δίνω ως tip ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κι εσείς υπολογιστικούς πόρους που έχουν ιδρύματα ή οργανισμοί ή εταιρείες, αρκεί να καταθέσετε το κατάλληλο proposal, το σκοπό που θέλετε να το κάνετε και μπορεί να εγκριθεί. Στη συνέχεια, θα σας δείξω λίγο στο e-class ότι σήμερα, και να σας υπενθυμίσω, heads up, ότι σήμερα έχουμε εργασίες πρώτου μαθήματος 27 Τετάρτου, 23 και 55. Μην έρθει κάποιος και στείλει email π.χ. 12 η ώρα και πει δεν πρόλαβα. 23 και 55 έχει deadline, έχουν υποβάλει ήδη αρκετοί φοιτητές. Οπότε να το γνωρίζετε αυτό. Μετά, στο σχέδιο εργαστηρίων υπενθυμίζω ότι MPS, όπως βλέπετε, MPS μέσω Zoom αναφέρει το πρόγραμμα, το σχέδιο εργαστηρίων για το μάθημα 29 Τετάρτου. Δηλαδή, σήμερα έχουμε 27, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τετάρτη έχετε κάποιο MPS, άρα θα συμβούλευα να παρακολουθήσετε το σημερινό online φροντιστήριο που θα γίνει. Εκτός αν βγει κάποια ανακοίνωση ότι, για παράδειγμα, για τεχνικούς λόγους το MPS δεν θα γίνει αυτήν την Τετάρτη και θα γίνει μετά από κάποιες μέρες. Αλλά αυτό που πρέπει να έχετε σημειώσει είναι ότι σε λίγες μέρες, κατά πάσα πιθανότητα βέβαια την Τετάρτη, θα έχετε MPS, εξέταση τύπου MPS. Βλέπετε και τις ημερομηνίες εξέτασης των επόμενων εργαστηρίων, 6 Πέμπτου και 13 Πέμπτου. Λοιπόν, συνεχίζω με τη RenderScript, όπου είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για το Android, όπου όπως λέει, computationally intensive tasks, δηλαδή κάποιος που θέλει να ασχοληθεί με εργασίες που θέλουν αρκετούς υπολογισμούς στο Android, μπορεί να χρησιμοποιήσει τη RenderScript. Να το έχετε λοιπόν αυτό υπόψη, είναι μια γλώσσα που μοιάζει με τη C, απλώς έχει κάποιες επεκτάσεις. Θυμίζω λοιπόν, RenderScript έχει αρκετές οδηγίες. Για παράδειγμα, βλέπετε ότι η δομή μοιάζει με τη C, έχει κάποια παραδείγματα το άρθρο για το πώς χρησιμοποιείται RenderScript. Δεν θα ασχοληθούμε εμείς αυτό το μάθημα με τη RenderScript. Υπάρχουν πάρα πολλές γλώσσες προγραμματισμού. Εμείς μαθαίνουμε τα βασικά
frameworks που όλα τα άλλα μοιάζουν με αυτά τα δύο frameworks, το OpenMPI και το MVP. Αν θελήσει κάποιος βέβαια να αναλάβει κάποια εργασία σε μένα, είτε για το μάθημα, είτε ειδική εργασία, είτε διπλωματική εργασία σε render script, ασφαλώς μπορεί να έρθει και θα το συζητήσουμε. Απλώς, ξαναλέω, εδώ σας αναφέρω ότι υπάρχει το render script. Το επόμενο που θέλω να σας δείξω είναι για ένα περιοδικό της Intel, το οποίο είναι ελεύθερο για όλους και εγώ προσωπικά το διαβάζω όταν βγαίνει κάθε λίγους μήνες, το Parallel Universe Magazine. Και πρόσφατα βγήκε το τεύχος του Απριλίου, όπου έχει κάποια ωραία θέματα. Για παράδειγμα, πώς να επιταχύνει κάποιος τους υπολογισμούς τύπου Monte Carlo, πώς να χρησιμοποιήσει κάποια άλλα frameworks, όπως το OneAPI. Σας είπα εγώ ότι εμείς κάνουμε τα βασικά μόνο OpenMPI και OpenMP. Υπάρχουν βέβαια δεκάδες άλλα framework που ενδεχομένως δεν είναι τόσο ανοιχτά. Γιατί το OpenMPI είναι ανοιχτό πρότυπο και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα και σε διαφορετικές υλοποιήσεις. Υπάρχουν κάποια πρότυπα από εταιρείες που δεν είναι ανοιχτά και το αναπτύσσει μια εταιρεία και ασφαλώς αυτή η υλοποίηση εξαρτάται μόνο από την ίδια εταιρεία. Βέβαια, η κάθε εταιρεία προσπαθεί να προωθήσει και το δικό της framework. Για παράδειγμα, εδώ η Intel αναφέρει ότι το framework της Intel, το OneAPI, μπορεί να επιτύχει καλύτερους χρόνους υπολογισμού από ότι το OpenMP. Βέβαια, το κακό με αυτά τα frameworks είναι ότι κάποιος μαθαίνει ένα framework αποκλειστικά κάποιας εταιρείας και δεν μπορεί μετά να μεταπηδήσει εύκολα σε ένα άλλο framework. Ενώ με το OpenMP και OpenMPI είναι open standards, μπορείτε παντού να προγραμματίσετε αυτά τα frameworks. Γι' αυτό μαθαίνουμε τα βασικά frameworks και δεν μαθαίνουμε τις δεκάδες άλλες υλοποιήσεις. Αυτό λοιπόν, αυτό εδώ το περιοδικό σας συνιστώ, άμα θέλετε να το κάνετε bookmark, το κοιτάτε κάθε λίγους μήνες και κάνει και ένα book review για το OpenMP. Αυτό όμως που θα σας δείξω αφορά ένα άρθρο που πολύ μου άρεσε, που αναφέρει τους 8 κανόνες της παράλληλης εκτέλεσης. Θα σας δείξω λοιπόν αυτούς τους κανόνες, 8 κανόνες για παράλληλο προγραμματισμό. Και πηγαίνουμε λοιπόν στο PDF. Είναι απόκομα από το άρθρο, από το περιοδικό που σας έδειξα προηγουμένως. Άρα αναφέρει λοιπόν τους 8 κανόνες που πρέπει ασφαλώς να γνωρίζει κάποιος που προγραμματίζει σε παράλληλα συστήματα. Και αυτοί οι κανόνες πρέπει να τους έχουμε πάντα στο μυαλό μας και να τους τηρούμε όσο δυνατόν περισσότερο. Αυτό το άρθρο, όπως αναφέρει ο εκδότης, είχε πρωτοδημοσιευτεί τον Απρίλιο του 2009. Εντούτοις, είναι ακόμα επίκαιρο. Ακόμα μετά από 11 χρόνια αναφέρει ο εκδότης, είναι ακόμα επίκαιρο και γι' αυτό το αναδημοσιεύουμε. Άρα λοιπόν, ας δούμε τους 8 κανόνες. Πρώτος κανόνας. Πρέπει πάντα να σκέφτεσαι παράλληλα. Όταν υλοποιείς κάτι, πρέπει στο μυαλό σου πάντα να σκέφτεσαι μήπως μπορεί να περιλοποιηθεί. Μήπως μπορώ να το γράψω με τρόπο ώστε να έχω λίγες εξαρτήσεις και άρα να απελευθερώσω τις ροές εκτέλεσης για να εκμεταλλευτώ πλήρως μια παραλία. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να γνωρίζεις τον αλγόριθμο που δουλεύεις ή που αναπτύσσεις και να σκέφτεσαι ανά πάση στιγμή τι μπορείς να βελτιώσεις ως προς την παραλία. Και αναφέρει ότι πρέπει να σκεφτείς, ενδεχομένως αν ξεκινάς από το μηδέν να γράφεις κάποιο κώδικα, από την αρχή που πιστεύεις έχει παραλία και που πρέπει να επενδύσεις σε παραλία, πριν την υλοποίηση. Και αυτό είναι που κάνουμε εδώ στο μάθημα. Στο μάθημα αυτό, ήδη από την πρώτη διάλεξη, σας είχα πει ότι ο βασικός σκοπός του μαθήματος είναι να κάνουμε την υπέρβαση από τον ακολουθιακό τρόπο σκέψης στον παράλληλο τρόπο σκέψης. Γιατί σε όλα τα μαθήματα ως τώρα σκεφτόσασταν σειριακά. Δηλαδή ένα πρόγραμμα, ένα listing που εκτελεί με τη σειρά κάποιες διεργασίες και εδώ πέρα προσπαθούμε να αλλάξουμε. Προσπαθώ να σας αλλάξω αυτό το τρόπο σκέψης και να σκέφτεστε παράλληλα.
Γιατί σας είχα πει από το πρώτο μάθημα ότι γύρω μας όλα είναι παράλληλα. Άρα πρώτα απ' όλα από αυτό. Think parallel. Και να το κάνω και μια έτσι ως επέκταση και στη ζωή σας, αν μπορείτε να κάνετε παράλληλες εργασίες. Θα σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε καλύτερα το χρόνο, όπου είναι ένας πόρος που μας τελειώνει πολύ εύκολα. Γι' αυτό λοιπόν προσπαθείτε, αν μπορείτε, να κάνετε και δύο εργασίες ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, αν κάποιος από εσάς μαγειρεύει, θα μπορούσε ίσως να έχει και ακουστικά να ακούει κάποιο audiobook, για παράδειγμα. Δηλαδή να κάνει δύο λειτουργίες, κάτι που δεν θέλει σκέψη και κάτι που θέλει σκέψη. Αν μπορείτε να το κάνετε. Βέβαια, υπάρχουν άτομα που δεν μπορούν, κάποιοι μπορούν και σε μεγαλύτερο βαθμό. Άρα, εκμεταλλευτείτε καλύτερα το χρόνο σας με το να παραλληλοποιήσετε πράξη. Π.χ. να σας δώσω ένα παράδειγμα, ένα προσωπικό βίωμα. Καμιά φορά που θα πάω να περπατήσω σε κανένα στάδιο που δεν έχει και τίποτα ενδιαφέρον, ένα στάδιο, ένα στίβος βασικά, έχω audiobooks ή ωραίες διαλέξεις από συναδέλφους από το εξωτερικό. Τις έχω κατεβάσει στο κινητό μου, έχω ακουστικά και ακούω αυτές τις διαλέξεις. Οπότε και το σώμα μου βοηθάω περπατώντας με τη φυσική άσκηση και το πνεύμα μου. Δηλαδή δύο σε ένα. Να το έχετε και εσείς αυτό υπόψη, μήπως μπορείτε να εκμεταλλευτείτε καλύτερα το χρόνο σας. Δεύτερος κανόνας. Να προγραμματίζετε χρησιμοποιώντας abstractions και συγκεκριμένα, για παράδειγμα, λέει μην χρησιμοποιείς native threads. Μην λοιπόν χρησιμοποιείς νήματα χαμηλού επίπεδου, όπως το pthreads. Βέβαια, κάνουμε εδώ pthreads απλώς για να ξέρετε τι υπάρχει κάτω από το υπόβαθρο, τι υπάρχει στη βάση, ότι όλα αυτά που κάνουμε υλοποιούνται τελικά σε νήματα. Αλλά τα νήματα αυτά δεν θα ζητήσω κι εγώ στην εξέταση να τα υλοποιήσετε. Θέλω να δουλεύετε σε πιο ψηλό επίπεδο, σε ένα αφαιρετικό επίπεδο. Και σου αναφέρει λοιπόν εδώ ο συγγραφέας να μάθετε κάποιες βιβλιοθήκες, π.χ. το OpenMP, που μαθαίνουμε το OpenMP και θέλω να επενδύσετε στο OpenMP γιατί θα σας βοηθήσει πολύ στο μέλλον, ή το 3D Printing Box είναι της Intel. Εντάξει, είναι και να ευλογήσουμε τα γένια μας ίσως, γιατί είναι περιοδικό της Intel, άρα γιατί να μην πει χρησιμοποιήστε το framework της Intel για νήματα. Εν τούτης, μια χαρά είναι και αυτό το framework. Αν κάποιος θέλει να πάει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό, ξεκινάει βέβαια από OpenMP, πρέπει να ξέρει OpenMP, να έχει την έννοια της παραλίας, μπορεί να μεταβεί στη συνέχεια σε κάτι πιο σύνθετο όπως το TBB, Threading Building Blocks. Και να προσθέσω ότι τα εργαλεία αυτά είναι και δωρεάν για Threading Building Blocks. Κάποιος δηλαδή μπορεί να κατεβάσει από το site της Intel, compilers, editors κτλ. Για να προγραμματίζει σε TBB. TBB είναι Threading Building Blocks. Μην χρησιμοποιείτε λοιπόν pthreads, Windows threads κ.ο.κ. Το καλύτερο αποτέλεσμα το πετυχάνετε με τα αφαιρετικά επίπεδα. Βέβαια, και να το συνδέσω και με το μάθημα που διδάσκουμε την αρχιτεκτονική υπολογιστών. Και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών μαθαίνουμε να προγραμματίζουμε σε assembly. Όμως, κατά μεγάλο ποσοστό, ίσως πάνω και από 95%, δεν θα χρειαστεί να προγραμματίσετε ποτέ κάτι σε assembly. Γιατί θα χρησιμοποιείτε κάτι σε αφαιρετικό επίπεδο, σε ψηλότερο επίπεδο, π.χ. Java ή PHP ή Python, που είναι ακόμα πιο υψηλό το επίπεδο. Γι' αυτό λοιπόν δεν επιμένω σε αυτό το σημείο να προγραμματίζετε σε τόσο χαμηλό επίπεδο pthreads, αλλά πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι συμβαίνει από κάτω, ώστε αν χρειαστεί κάποια στιγμή να βελτιστοποιήσετε τον κώδικά σας για να πετύχετε αυτό το συν 5% απόδοση που θα θέλατε, τότε θα πρέπει να πέσετε λίγο στο επίπεδο προγραμματισμού. Σε πιο, δηλαδή, native επίπεδο. Κανόνας 3. Να προγραμματίζετε με tasks, με εργασίες και όχι με πυρήνες που τους συνδέεται με νήματα. Δηλαδή, δεν πρέπει να σκέφτεστε, για παράδειγμα, ότι έχετε 10 πυρήνες, 8 πυρήνες, 16 πυρήνες και να φτιάχνετε τόσο ακριβώς νήματα για τους πυρήνες. Πρέπει να γνωρίζετε ότι προγραμματίζετε για οποιοδήποτε αριθμό πυρήνων. Άρα, δεν πρέπει να σκέφτεστε τους πυρήνες, αλλά τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν. Γι' αυτό αναφέρει, π.χ. το OpenMP έχει στο πράγμα OMP for loop, που αυτόματα χωρίζει και διαιρεί το εύρος των δεδομένων και των επαναλήψεων στους πυρήνες όσοι είναι και αυτοί. Μπορεί να είναι 1, 2, 15, 1000, αυτόματα γίνεται αυτή
η πειματοποίηση. Άρα μην σκέφτεστε τους πυρήνες, σκεφτείτε τις εργασίες και δημιουργήστε όσο περισσότερο παραλία γίνεται. Λοιπόν, αυτός ο κανόνας συνδέεται με μια ερώτηση που είχα δει προηγουμένως στο chat, ότι δεν τρέχει το πρόγραμμά μου όταν έχω μια διεργασία. Ο Rule 4, λοιπόν, ο κανόνας 4 αναφέρει ότι θα πρέπει να μπορεί το πρόγραμμά μας να εκτελεστεί ακόμα και με μια διεργασία. Να εκτελεστεί και σωστά κιόλας με μια διεργασία. Και γιατί είναι αυτό? Γιατί η απάντηση είναι η αποσφαλμάτωση. Το debugging. Το debugging είναι πολύ πιο απλό όταν έχουμε μια διεργασία. Ενώ αν έχουμε πολλές διεργασίες, τότε, όπως λέει εδώ πέρα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν υποστηρίζεται εύκολα το debugging πολλών διεργασιών. Και αναφέρει εδώ πέρα, αν αγνοείς αυτόν τον κανόνα και κατευθείαν προγραμματίσεις κάτι που να εκτελείται υποχρεωτικά σε πολλές διεργασίες και όχι σε μία, τότε θα αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο στο debugging και δεν θα πετύχεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικό όταν κάνετε ένα πρόγραμμα να μπορείτε, για παράδειγμα, να κάνετε MPI run κενό παύλα N κενό 1, ώστε ακόμα και για ένα run να μπορεί να εκτελεστεί χωρίς πρόβλημα. Διαφορετικά θα συναντήσετε πρόβλημα στην αποσφαλμάτωση. Και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε πώς να κάνετε αποσφαλμάτωση. Έχω τοποθετήσει το ECLAS σχετικό αρχείο για το πώς κάνουμε αποσφαλμάτωση παράλληλων προγραμμάτων. Θα πρέπει να το μελετήσετε. Και αναφέρει εδώ πέρα, όταν είναι σηριακό το πρόγραμμα, δεν χρειάζεται να είναι και αποτελεσματικό. Απλώς να μπορεί να εκτελεστεί έστω και με μία διεργασία, προκειμένου να διορθώσει τα σφάλματα που έχει όταν εκτελείται ως μία διεργασία. Πρώτα διορθώνουμε λοιπόν τα προβλήματα που έχει αν εκτελείται ως μία διεργασία και στη συνέχεια πηγαίνουμε σε περισσότερες διεργασίες. Γι' αυτό να σημειώσω, ειδικά στο OpenMP που είναι πολύ εύκολο να το κάνεις αυτό, αρκεί να θέσεις μια μεταβλητή περιβάλλοντος πιο πριν, set OpenMP threads 1. Άρα λοιπόν, κάποιος που θα μου στείλει ένα πρόγραμμα σε OpenMP, εγώ θα το δοκιμάσω σε διάφορα corner states, όπως λέμε, σε γωνιακές καταστάσεις, σε ακραίες καταστάσεις, όπως να θέσω για παράδειγμα ένα thread, να δω αν θα εκτελέσει σωστά. Τις περισσότερες φορές εκεί είναι που δεν εκτελείται σωστά και το αποτέλεσμα είναι λάθος, να σας πω κιόλας. Το έχω συναντήσει πολλές φορές στις εξετάσεις σε κώδικες που έχετε λύσει και θα κληθείτε σε κάποια εβδομάδα που θα έχετε εξέταση κώδικα να το υλοποιήσετε. Επίσης, να σας πω το tip. Δεν είναι μόνο να θέτεις την τιμή 1, να θέτεις και περιττό αριθμό. Δηλαδή, οι φοιτητές λένε πόσους πυρήνες έχω, 2, 4, 8, 16, το δοκιμάζεις αυτά, παίζει, είμαι εντάξει, το παραδίδω. Κι όμως, εγώ δεν θα δοκιμάσω τα εκτός. Μάλλον δεν θα δοκιμάσω μόνο 2, 4, 6, 8, 16. Θα δοκιμάσω 11, 9, 31. Οπότε θα πρέπει το πρόγραμμά σας να μπορεί να εκτελεστεί σε οποιοδήποτε αριθμό νημάτων και για ένα νήμα μόνο. Κανόνας 4. Κανόνας 5. Μην χρησιμοποιείς locks, κλειδώματα. Π.χ. σε αμοιβαίο αποκλεισμό ή σε συγχρονισμό. Ο συγχρονισμός, το barrier για παράδειγμα, έχει ως συνέπεια να κλειδώσει όλες τις διεργασίες εκείνο το σημείο, περιμένοντας να έρθουν όλες τις διεργασίες για να συνεχίσουν παρακάτω. Απλά, όπως αναφέρει ο συγγραφέας, προσπάθησε να πεις όχι στα locks. Θα έχουν ως συνέπεια τα locks να επιβραδυνθεί το πρόβλημα, να μην είναι κλιμακούμενο, να μην μπορούμε να προσθέσουμε νέους κόμβους και να μπορεί να αναπτυχθεί εύκολα. Θα υπάρχουν πολλά bugs, source of many bugs, είναι η πηγή πολλών bugs και προσπάθησε να έχεις implicit, έμεσο συγχρονισμό. Για παράδειγμα, ένας έμεσος συγχρονισμός στο MPI θα είναι το send and receive, να το πούμε έτσι απλά. Αλλά βέβαια πρέπει να αποφύγεις το συγχρονισμό. Προσπάθησε λοιπόν πολύ σκληρά να σχεδιάσεις προγράμματα που δεν θέλουν δομές συγχρονισμού. Δεν είναι βέβαια η περίπτωση που πάντα μπορούμε να το πετύχουμε, αλλά ας κάνουμε την προσπάθεια. Κανόνας 6. Να χρησιμοποιείς τα αντίστοιχα εργαλεία και τις βιβλιοθήκες που έχουν σχεδιαστεί για τα παράλληλα συστήματα. Μην ασχολείσαι με παλιά εργαλεία. Υπάρχουν κάποια παλιά εργαλεία που δεν υποστηρίζουν την παραλία. Δεν πρέπει να ασχολείσαι με παλιά εργαλεία. Πρέπει να έχεις
τις τελευταίες εκδόσεις πάντα και compilers και frameworks κτλ. Και να δουλεύεις αυτά. Και αν χρησιμοποιείς βιβλιοθήκες, να κοιτάς άμα είναι thread safe. Τι σημαίνει thread safe? Κάποιες πολυνηματικές βιβλιοθήκες δεν είναι thread safe, που σημαίνει ότι αν κληθεί από το ένα νήμα και αν κληθεί και από το δεύτερο νήμα, τότε δυσλειτουργεί και χάνουμε transaction. Για παράδειγμα, αυτό συμβαίνει όταν έχουμε κάποιες μεταβλητές στη βιβλιοθήκη και το καλεί το ένα νήμα, τις αλλάζει αυτές τις μεταβλητές, μπαίνει το άλλο νήμα και βλέπει αυτές τις τιμές που έχουν αλλάξει και μπερδεύεται και κάνει κάτι άλλο. Ενώ το thread safe σημαίνει ότι όσες φορές και να κληθεί, από όσα νήματα και να γίνει αυτή η κλίση, το ένα νήμα δεν θα μπορέσει να επηρεάσει την κλίση της βιβλιοθήκης του άλλου νήματος. Άρα, όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε βιβλιοθήκες, ψάξτε. Είναι thread safe. Βάλτε στο Google thread safe τη βιβλιοθήκη. Άμα σας πει it is thread safe, full speed χρησιμοποιήστε την. Επόμενο. Να χρησιμοποιείτε scalable memory architectures, δηλαδή κλιμακούμενους δεσμευτές μνήμης. Το allocation είναι το memory allocation, δέσμευση μνήμης. Και το malloc δεν είναι κάτι από αυτά. Τι σημαίνει το malloc, ότι δεν είναι από αυτά? Σημαίνει ότι όταν κάνει δέσμευση μνήμης, για παράδειγμα θέλουμε να αυξήσουμε, έχουμε δεσμεύσει μια μνήμη π.χ. 1 MB και επειδή έχουμε και άλλα δεδομένα θέλουμε να αυξήσουμε τη μνήμη και το 1 MB να το κάνουμε 2 MB. Τότε με κάποιες τέτοιες κλίσεις συστήματος έχουμε το πρόβλημα ότι αν δύο νήματα ζητήσουν ταυτόχρονα το malloc, τότε θα κλειδώσει το ένα νήμα, γιατί είναι σηριακό το malloc, δηλαδή επιτρέπει μόνο μια φορά να εκτελείται σε ένα πρόγραμμα για την ίδια διεύθυνση μνήμης και υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν μπορεί να εκτελεστεί παράλληλα. Και γι' αυτό αναγράφω εδώ πέρα ότι υπάρχουν allocators άλλου τύπου όπου επιτρέπουν την ταυτόχρονη και παράλληλη δέσμευση, στο ίδιο πρόγραμμα βέβαια, από άλλα νήματα. Άρα θέλετε scalable memory allocators. Γιατί αν έχουμε έναν allocator που είναι σηριακός και επιτρέπει μόνο ένα νήμα κάθε φορά να κάνει allocation, ασφαλώς καταλαβαίνετε ότι είναι bottleneck. Ότι όλα τα άλλα τα νήματα όταν χρειαστούν θα κολλήσουν σε εκείνο το σημείο και δεν θα μπορούν να εκτελέσουν κάτι μέχρι να ολοκληρωθούν τα allocations των άλλων νημάτων. Αυτό βέβαια το πρόβλημα αφορά στα προγράμματα όπου έχουν συχνή χρήση, rapidly, ταχεία χρήση της μνήμης, της δέσμευσης και αποδέσμευσης μνήμης. Αν το πρόγραμμά σας δεν έχει συχνή δέσμευση και αποδέσμευση μνήμης, δεν σας απασχολεί. Αν όμως έχει, τότε θα πρέπει να το έχετε υπόψη. Κανόνας 8. Να σχεδιάσετε με τρόπο να μπορεί να γίνει κλιμάκωση. Γιατί πάντα το ποσό της εργασίας σε ένα πρόγραμμα αυξάνεται. Περισσότερα δεδομένα, όλο big data, άρα έχει ως συνέπεια να θέλουμε να τοποθετήσουμε έξτρα υλικό, έξτρα hardware, έξτρα επεξεργασίες για να μπορεί να ανταπεξέλθουν και θα πρέπει εμείς ήδη να το έχουμε σκεφτεί αυτό, ότι το πρόγραμμα το γράφουμε με τρόπο ώστε να μπορεί να εκμεταλλευτεί και νέους υπολογιστές, αν προσθεθούν, και να μπορεί να ανταπεξέλθει σε περισσότερο όγκο δεδομένων και ούτω καθεξής. Άρα, μη σκέφτεστε μόνο ότι θα φτιάξω ένα πρόγραμμα για τον υπολογιστή που έχω σπίτι μου, μπορεί να έχει 8 νήματα και μόνο για 8 νήματα. Όχι, μην βάζετε ένα περιορισμό στη σκέψη σας. Αφήστε αχαλήνωτη τη φαντασία σας στο πόσο επεξεργαστές μπορεί να εκτελεστεί. Πάντα να σκέφτεστε ότι έστω έχω άπειρους επεξεργαστές. Δεν γίνεται αυτό, αλλά έστω να το υποθέτουμε κάτι τέτοιο. Να σχεδιάζουμε λοιπόν για άγνωστο αριθμό επεξεργαστών και να μπορεί το πρόγραμμά μας να κλιμακώνεται και να συμπεριφέρεται σωστά ακόμα και σε άγνωστο αριθμό επεξεργαστών. Άρα λοιπόν, αυτοί οι κανόνες πριν από 10 χρόνια είχαν πρωτοδημοσιευθεί, πριν 11 χρόνια, και παραμένουν ακόμα σημαντικοί. Και αναφέρει εδώ πέρα για τις ετερογενείς αρχιτεκτονικές τύπου NUMA, ο κανόνας 3, να επιθυμίσω, είναι ο κανόνας που αναφέρει ότι πρέπει να έχουμε εργασίες και όχι νήματα, άρα μπορούμε πολύ εύκολα να αυξάνουμε και τον αριθμό των επεξεργασιών που τοποθετούμε, γίνεται ακόμα και πιο σημαντικός. Να το γνωρίζετε αυτό, ήταν ένα άρθρο από το ελεύθερο περιοδικό της Intel,
πολύ ωραίο περιοδικό. Υπάρχουν βέβαια και αντίστοιχα περιοδικά για παράλληλα συστήματα και από άλλες εταιρείες. Θα σας παρουσιάσω και σε μελλοντικές διαλέξεις τέτοια περιοδικά, γιατί θα πρέπει σε αυτό το μάθημα, γενικά σε κάποιο μάθημα, πρέπει να μάθετε και πού να βρίσκετε πληροφορίες. Γι' αυτό λοιπόν σας δίνω κάποια links, σας δίνω κάποιους δεσμούς σε περιοδικά, προκειμένου να καλύπτετε αυτές, να καλύπτετε το ενδιαφέρον και την περιέργεια για να μάθετε κάτι παραπάνω. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνω το διάλειμμα. Να υπενθυμίσω όμως ότι όσοι ήθιστε μπορούμε να κάνουμε μια λοταρία, θα σας ενεργοποιήσω τη λοταρία. Άρα λοιπόν η διεύθυνση τη γνωρίζετε ότι είναι η RKCAUWMGR iLottery, που μπορείτε να πάτε σε αυτό το site. Στις active, θα το ενεργοποιήσω λίγο, περιμένετε. Δώστε μου εσείς ερωτήματα εντωμεταξύ στο chat. Να ενεργοποιήσω τώρα τις... ενεργοποιήθηκε τις κλειδώσεις, ενεργοποιήθηκε αυτή η διάλεξη. Μπορείτε να συνδεθείτε. Στο chat μου δίνετε μηνύματα. Θα επιστρέψουμε μόλις κλείσει το lottery και 15 λοιπόν. Άρα τώρα, αν συνδεθείτε στο iLottery, θα μπορέσετε να πάρετε μέρος αυτή τη στιγμή. Θέλει login βέβαια στο site. Κάντε login στο site. Θα κλείσω σε αυτό το σημείο το share και θα επιστρέψουμε και τέταρτο. Εν τω μεταξύ, το chat το παρακολουθώ. Δίνετε στο chat τις ερωτήσεις σας. Κλείνω τώρα το μικρόφωνο, κλείνω την κάμερα. Επιστρέφουμε και 15. Επιστρέψαμε λοιπόν στο session του μαθήματος. Ελπίζω να έχετε παραμείνει στο κανάλι μας. Λοιπόν, πρόκειται να ενεργοποιήσω το share οθόνη, screen 1. Οκ. Okay. Και θα σας απαντήσω για το chat. Ας δούμε λοιπόν από τη λοταρία ποιος φοιτητής θα επιλεχθεί. Πού είναι το lottery? Έχω και ώρες γραφείου ενεργοποιημένες. Κάποιος μπορεί online να επιλέξει ώρα γραφείου για να έχουμε μία Zoom συνεδρία για κάποιο θέμα σχετικά με το μάθημα. Λοιπόν, πού είναι το iLottery? Να το iLottery. Λέτε τρόλ, λοιπόν. Συγκλήρωση αυτή, 22 φοιτητές δήλωσαν ενδιαφέρον. Και ενεργοποιούμε τη λοταρία για να δούμε ποιος φοιτητής θα επιλεχθεί. Νικόδημος 1426. Νικόδημε, είσαι στο chat. Νικόδημος, λοιπόν. Οκ. Okay. Νικόδημε, απλώς στο public να το διορθώσεις, το chat, για να βλέπουν όλη την απάντησή σου και όχι στο private όπως το έχεις τώρα. Μπορούμε λοιπόν να παίξουμε. Υπενθυμίσω λίγο τη διαδικασία. Θα εμφανίζονται ερωτήσεις. Θα έχεις 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσεις την κάθε ερώτηση. Έχεις τη βοήθεια Balladair, τύπου Joker δηλαδή, όπου μπορείς να... αν τη χρησιμοποιήσεις, να δεχτούμε οποιαδήποτε απάντηση και να επιλέξεις ως σωστή. Και από την άλλη είναι και η βοήθεια κοινού, όπου θα ζητήσουμε από τους συναδέλφους σου, από το σώμα των φοιτητών που παραβρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κανάλι, να σε βοηθήσουν. Άρα λοιπόν, πρόκειται να ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα. Βλέπεις την οθόνη μου, φαντάζομαι. Θα φορτωθούν οι ερωτήσεις και ξεκινάει η πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω ανήκει στα πιο απλά στάδια της διασωλήνωσης? Τακτοποίηση εκτός βρόχου, μεταφορά των βαθματών τιμών σε διανύσματα, εκτέλεση του βρόχου, κλείσιμο αν απαιτείται κάποια βαθματική ενέργεια και λήψη εντολής. Παρακαλώ την απάντησή σου, Νικόδημε, στα επόμενα 20 δευτερόλεπτα. Τζόκερ, λέει ο Νικόδημος. Ωραία. Άρα λοιπόν, από πιο παρακάτω ανήκει στα πιο απλά στάδια της διασωλήνωσης. Να θυμίσω για τη διασωλήνωση ότι έχουμε FETS,
decode, execute, store. Οπότε το fetch, το leap εντολής, είναι η σωστή απάντηση. Fetch, decode, execute, store. Υπενθυμίζω, fetch, φέρνει εντολή, leap εντολής, decode, αποκωδικοποίησε έτοιμα. Fetch, decode, execute, εκτέλεσε έτοιμα, store, αποθήκευσε έτοιμα. Άρα, σημειώνω εγώ ότι για την ώρα έχεις 0,15. Συνεχίζουμε λοιπόν στην επόμενη ερώτηση. Επόμενη. Κατηγοροποίηση συστημάτων μοιραζόμενης μνήμης για shared memory. Ποιο από όλα αυτά είναι? B έχει ζητήσει single instruction, single data. Για να δούμε λοιπόν το B. Λάθος απάντηση. Η σωστή ήταν η D. Cache only memory architecture. Το κόμμα ανήκει στις κατηγοροποίησεις συστημάτων μοιραζόμενης μνήμης. Το B που επέλεξες είναι single instruction, single data. Δηλαδή έχουμε ένα μόνο πυρήνα με μία μόνο μνήμη, άρα δεν υπάρχει καθόλου έννοια για sharing. Άρα σε αυτό εδώ πέρα είναι το D το σωστό, το κόμμα. Άρα σημειώνουμε, κώδιμε ότι έχεις 0,15 που θα μπει αυτόματα όταν τελειώσει το μάθημα. Συνεχίζουμε λοιπόν τη διάλεξη. 8 κανόνες. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε για τις 8 κανόνες που σας είπα είναι στο περιοδικό και μπορείτε να το διαβάσετε. Και να σας δείξω τμήμα της διάλεξης του εργαστηρίου για το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τον πολυνηματικό προγραμματισμό. Είναι το αρχείο Lab PosixThreads OC. Υπενθυμίζω για κάποιον που επισκέπτεται πρώτη φορά το κανάλι, μπορεί να μεταβεί στο site του μαθήματος arc.ecu.wmgr, επειδή θα ανέβει στο YouTube και αυτά τα βίντεο τα παρακολουθούν και φοιτητές εκτός του πανεπιστημίου που δεν γνωρίζουν. Ας δώσω και αυτό το tip. Κάποιος μπορεί να μεταβεί στο courses, στη σελίδα του εργαστηρίου μου, στο bullet που αναφέρεται στα παράλληλα αισθήματα, Parallel and Distributed System, στο Course Detail Description Page, βρίσκεται όλο το υλικό του εργαστηρίου. Οπότε κάποιος που δεν είναι φοιτητής του Πανεπιστημίου και παρακολουθεί αυτό το μάθημα στο YouTube, μπορεί να κατεβάσει το σχετικό υλικό από τη σελίδα του εργαστηρίου. Λοιπόν, PosixThreads, πολυνηματικός προγραμματισμός. Κατανόηση του προγραμματισμού με POSIX Threads, λοιπόν. Άρα, εδώ χρησιμοποιούμε τα ενήματα τύπου POSIX. Το POSIX είναι ένα πρότυπο και αρκετά Unix-like λειτουργικά συστήματα το τηρούν και το ικανοποιούν, όπως για παράδειγμα το FreeBSD ή το Linux. Τα Windows δεν υποστηρίζουν POSIX Threads χωρίς κάποιο plugin, χωρίς κάποιο επιπρόσθετο πρόγραμμα, όπως το Sigwin, για παράδειγμα. Αν και προσφάτως έχουν τοποθετήσει στα Windows και δυνατότητα Unix Services for Windows, έξτρα βιβλιοθήκη που μπορεί κάποιος να εγκαταστήσει σε ένα λειτουργικό σύστημα Windows 10 και να έχει μια συμβατότητα με ένα Unix-like λειτουργικό σύστημα. Τα pthreads κυρίως τα είχαμε αναλύσει στα λειτουργικά συστήματα. Εδώ πηγαίνουμε ένα βήμα παραπάνω, όπου υλοποιούμε νήματα τύπου POSIX, είτε στο Zafora, που είναι ένα FreeBSD λειτουργικό σύστημα, είτε στο Pleiades, που είναι το Linux, ο Linux server των 16 πυρήνων. Τα νήματα τύπου POSIX τα γνωρίζει το λειτουργικό σύστημα και άρα είναι kernel threads, δηλαδή μπορούν να χρονοδρομολογηθούν ξεχωριστά από τον πυρήνα. Τα νήματα
όπως γνωρίζετε, συνεργάζονται για την εκτέλεση κάποιας διεργασίας, ενώ οι διεργασίες ανταγωνίζονται. Βλέπουμε κάποιες διεργασίες που είναι σε διάφορα στάδια υπολογισμού και κάθε φορά εκτελείται ένα τμήμα της διεργασίας των επεξεργαστή. Είπαμε πολλαπλές διεργασίες, νήματα. Εδώ χρησιμοποιούμε παραλληλισμό μέσω νημάτων. Μπορούμε να έχουμε και παραλληλισμό μέσω διεργασιών. Το κάθε νήμα υπενθυμίζει ότι έχει τη δικιά του στιβ εκτέλεση, τη δικιά του κατάσταση του επεξεργαστή και μοιράζονται μαζί με την εργασία, μαζί με την, όλη την διεργασία μεταξύ τους, το χώρο διευθύνσεων της μνήμης, τα ανοιχτά αρχεία, τους descriptors που έχουν λάβει, τους pointers και το καθεξής. Και το κάθε νήμα μπορεί να δρομολογείται σε κάποιον άλλον επεξεργαστή. Στο OpenMP, που προγραμματίζουμε και εκεί νήματα, είμαστε σε ένα υψηλότερο αφαιρετικό επίπεδο και αυτό έχει ως συνέπεια να είναι πιο εύκολος ο προγραμματισμός. Γι' αυτό, όπως είδατε στο tip, μη προγραμματίζετε σε HPC, σε νήματα, γιατί δεν θα πετύχετε το βελτιστό αποτέλεσμα. Το τι είναι κοινά και τι είναι ιδιωτικά στα νήματα το γνωρίζετε και το έχουμε συζητήσει σε προηγούμενες διαλέξεις, οπότε πηγαίνω απλώς στη βιβλιοθήκη να σας πω ότι με το pthread create δημιουργούμε νήματα, με pointers, όπου δείχνουν κάθε φορά σε αντίστοιχες δομές τη μνήμη. Ένα master thread δημιουργεί νήματα, κάνουν κάποιες λειτουργίες στα νήματα και ξανά ενδεχομένως επιστρέφουν στο κυρίως νήμα. Αυτό είναι το μοντέλο fork join. Δηλαδή fork, δημιουργούνται νήματα, join, ξανά συγκεντρώνονται στο πρωταρχικό νήμα. Παραδείγματα προγραμματισμού με νήματα, αυτό είναι θεωρητικό υπόβαθρο εργαστηρίο, όπου αναπτύσσει τις συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε στα pthreads και πώς καταστρέφουμε mutexes, σημαφόρες, κλειδιά, φράγματα. Τα φράγματα είναι τα blocks που είπαμε καλό είναι να τα αποφεύγουμε γιατί μειώνουν την απόδοση του συστήματος, πώς γίνεται ο συγχρονισμός, μεταβλητές υπό συνθήκη, αναμονή, αφύπνιση και κάποια παραδείγματα. Αυτό είναι, λοιπόν, είναι κομμάτι από το θεωρητικό υπόβαθρο, μπορείτε να το βρείτε στο e-class. Και πριν συνεχίσω στη διάλεξη θεωρίας, να σας μιλήσω για το εργαστηριακό φυλάδιο 10, όπου σε αυτό το φυλάδιο καλείς να υλοποιήσετε threads, δημιουργία καταστροφή νημάτων, πέρασμα παραμέτρων σε νήματα και γενικότερα σας καθοδηγεί το φυλάδιο αυτό στο πώς να υλοποιήσετε ένα πρόγραμμα σε POSIX threads. Υπενθυμίζω ότι καλό είναι να δουλέψετε σε όλο το φυλάδιο, ακόμα και ίσως αν δεν ζητείτε κάτι από αυτά στο e-class, να το παραδώσετε, για να έχετε μια ολοκληρωμένη γνώση πάνω στην θεωρία και στην ύλη του εργαστηρίου. Πώς περνάμε, λοιπόν, τιμές, μια τιμή ή πολλαπλές τιμές. Για παράδειγμα, πολλαπλές τιμές φτιάχνουμε ένα struct και στέλνουμε αυτό το struct, να το πω έτσι απλά. Βλέπετε ότι χρησιμοποιούμε pointers για μηνύματα. Αν θέλουμε για ένα string, δηλαδή να το στείλουμε, θα χρησιμοποιήσουμε ένα pointer. Τι να προσέξετε, όπως εδώ, ότι πρέπει να προσέξετε να στείλετε, για παράδειγμα, με τη διεύση ή χωρίς τη διεύση, γιατί αλλιώς δημιουργείται κάποιο πρόβλημα, το join και το καθεξής. Αυτό είναι ένα φυλάδιο σχετικά με το POSIX threads. Και επί ευκαιρία, να δούμε λίγο το chat, να σας απαντήσω σε κάποια ερωτήματα. Για ποιο λόγο χρησιμοποιούμε pointers? Χρησιμοποιούμε στα νήματα pointers γιατί? Γιατί είπαμε ότι ένα νήμα όταν ξεκινήσει την εκτέλεση, όταν δημιουργηθεί το νήμα, ξεκινήσει την εκτέλεσή του, με το pointer κάθε φορά το δείχνουμε στη διεύθυνση μνήμης που έχει τα δεδομένα. Και γενικότερα στα νήματα όλα περνάμε pointers και όχι τα ίδια τα δεδομένα. Βέβαια, θα μπορούσε κάποιος να το έχει υλοποιήσει με κάποιο τρόπο ώστε να περνάμε ίσως τον ίδιο τον τύπο των δεδομένων, αλλά ο τρόπος επικοινωνίας που έχει καθιερωθεί στα POSIX, γιατί έτσι έχουν επιλέξει οι δημιουργοί του, είναι το pass by reference. Δηλαδή,
δίνουμε στη συνάρτηση το reference, την αναφορά, τη διεύση δηλαδή, το pointer, και όχι pass by value. Άρα ο τρόπος που υλοποιούνται εδώ όλα τα νήματα πάντα είναι το pass by reference. Ακόμα και οι συναρτήσεις, όπως βλέπετε, όπως εδώ ορίζει μια συνάρτηση compute thread, είναι μια συνάρτηση που θα υλοποιεί ένα νήμα κάθε φορά που θα δημιουργείται, είναι pointer. Ακόμα και η ίδια συνάρτηση, λοιπόν, την περνάμε ως pass by reference. Δηλαδή, στέλνουμε την διεύθυνση αρχικοποίησης, την διεύθυνση έναρξης του κώδικα της συνάρτησης και όχι την ίδια τη συνάρτηση. Δεν θα πούμε πήγαινε συνάρτηση compute thread, αλλά πήγαινε στη διεύθυνση αυτή με το pointer που αντιστοιχεί στην πρώτη γραμμή κώδικα της συνάρτησης compute thread. Άρα, λοιπόν, ο τρόπος αυτός έχει επιλεχθεί από αυτούς που σχεδίασαν το πρότυπο που επέλεξαν να είναι pass by reference. Κάποιο άλλο ερώτημα που έλαβα, μια ερώτηση σχετικά με το MPI run με την παράμετρο παύλα WAL. Καταρχήν, το WAL, δηλαδή το κεφαλαίο WAL, και ίσως να το σημειώσω εδώ, παύλα WAL, τοποθετείται στους compilers πάντα, δηλαδή στο MPI CC, για παράδειγμα, θα βάλουμε παύλα WAL. Στο MPI run, όχι, δεν θα βάλουμε το WAL. Άρα, λοιπόν, το WAL τοποθετούμε πάντα σε κάθε compiler, είτε είναι το MPI CC, είτε είναι το GCC, είτε είναι το Clang, είτε είναι το NVCC για την CUDA. Πάντα θα βάλουμε λοιπόν το WAL που σηματοδοτεί δείξε μου όλα τα warnings. Μην μου κρύψεις κανένα warning. Οποιαδήποτε προειδοποίηση θέλω να την λάβω, θέλω να μου την εμφανίσεις. Γιατί διαφορετικά μπορεί να κρυφτούν εκφάνσεις, κάποια μηνύματα και να έχει ένα bug το πρόβλημα και το πρόγραμμα και να μην μπορώ να το βρω. Άρα λοιπόν θέλω πάντα να βλέπω όλα τα warnings. Γι' αυτό λοιπόν σας έχω πει πάντα στα μαθήματά μου, σε οποιοδήποτε μαθημά μου, θα ενεργοποιείτε όλα τα warnings, γιατί είναι σημαντικό για τον προγραμματιστή, είναι σημαντικό για την αποσφαλμάτωση. Άρα, στο MPI run δεν βάζουμε WAL, στο MPI CC βάζουμε WAL. Και WAL σημαίνει warnings, να δείξει όλα τα warnings. Κάποιο άλλο μήνυμα που έλαβα στο chat, αναφέρει κάποιος συνάδελφός σας το εξής μήνυμα και το κάνω copy-paste. Εμφανίζει το μήνυμα λοιπόν αυτό και βέβαια και εννοείται έχει κάποιες ακόμα πληροφορίες, αλλά αυτές είναι οι βασικές πληροφορίες. Δηλαδή την εκτέλεσε, να δείξω και την εντολή που εκτέλεσε ο συνάδελφός σας. Την εκτέλεσε με αυτόν τον τρόπο, MPI run send receive. Δεν όρισε κάποια διεργασία, άρα αυτόματα θεωρήθηκε μια διεργασία. Και όπως βλέπουμε σε αυτό το κομμάτι κώδικα, το σημείο κλειδί είναι MPI error rank invalid rank. Άρα κατά πάσα πιθανότητα μπορεί σίγουρα δηλαδή κάπου έχει send ή κάπου έχει receive και εκεί το rank δεν είναι ένα. Γιατί υποχρεωτικά μόνο στο ένα μπορούμε να στείλουμε. Αν έχει μια διεργασία, μόνο το ένα μπορεί να λάβει και το ένα να στείλει. Βέβαια δεν έχει σημασία το να λάβει και να στείλει. Απλούστατα δεν θα έβγαζε αυτό το bug. Αυτό το bug σημαίνει λοιπόν ότι έστειλες κάτι ή έλαβες κάτι από ένα rank που δεν υπάρχει. Αν έχεις όλο και όλο μία διεργασία, δηλαδή ένα rank, οτιδήποτε κάνεις MPI send ή MPI receive με δεύτερο rank, δηλαδή κάπου έχεις MPI receive από το rank 2 ή από το rank συν 1, τότε εκεί θα βγάλει αυτό το πρόβλημα. Άρα, όταν σας εμφανίσει αυτό το μήνυμα, δείτε αυτό το λάθος. Αν σας λέει MPI error rank invalid rank, σημαίνει ότι το στείλατε σε ένα rank που δεν υπήρχε. Και επίσης αυτό το συναντάμε και στο εξής. Ακόμα, δηλαδή ο άλλος μπορεί να πει εγώ το εκτέλεσα -10 και πάλι μου βγάλε αυτό το error. Γιατί κάπου θα έχεις ένα for rank ίσον 0, rank π.χ. μικρότερο από 10, rank συν, και μέσα έχεις ένα κώδικα που κάνεις MPI send, bla bla bla, στο rank συν 1. Δηλαδή, το στέλνεις κάθε φορά στο επόμενο rank. Άρα, λοιπόν,
αν έχεις όλο και όλο 10 ranks, δηλαδή από το 0 μέχρι το 9, όταν εδώ φτάσει να έχει τιμή 9, τότε θα το στείλει στο rank συν 1 στο 10 που δεν υπάρχει. Άρα σε αυτό το σημείο θα εμφανίσει το μήνυμα λάθους. Αυτό. Invalid rank. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το προσέχετε όταν σας εμφανίζει κάθε φορά το invalid rank. Ωραία, δεν βλέπω κάποιο άλλο θέμα που σας απασχολεί στο chat. Πριν πάμε, να σας δείξω και ένα κώδικα που γράφω τον τελευταίο καιρό σχετικά με την ανάθεση εργασιών, παράλληλων εργασιών στο Linux, σε Bash Shell. Και θα σας δείξω μια συνάρτηση που έχω υλοποιήσει. Είναι συνάρτηση τύπου Bash, για να δείτε ότι η γνώση των παράλληλων συστημάτων δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το μάθημα. Οτιδήποτε και να κάνετε, αν μπορείτε να το προλοποιήσετε, να το κάνετε. Σε αυτό εδώ πέρα λοιπόν, distribute job file, αυτή η συνάρτηση παίρνει κάποιες παραμέτρους και αυτή η συνάρτηση εκτελείται κάθε φορά από τη διεργασία, από τη master διεργασία του Bash Shell. Αναφέρομαι σε script φλοιού σε Linux ή FreeBSD. Το οποίο έχει ως συνέπεια το εξής. Να δημιουργεί αρχεία με αυτό το όνομα, fname. Δηλαδή, σχετικά με, βλέπετε εδώ ότι έχω κωδικοποιήσει το αρχείο με το τι πρέπει να κάνει, state και fcounder. Αν έχει πολύ χαμηλή πολυπλοκότητα αυτό που πρέπει να υλοποιηθεί, τότε όλο και όλο υλοποιείται ένα αρχείο. Αυτό, να σας πω, δημιουργεί αρχεία σαν έναν κατάλογο, αρχεία εργασιών, και μετά υπάρχουν slave bashell, δηλαδή αυτό το bashell το ίδιο, το εκτελώ και στα slave notes, κοιτάνε όλοι το κοινό αυτό κατάλογο, η master διεργασία τοποθετεί αρχεία με εντολές σε αυτό το κατάλογο, τα slave notes που εκτελούν το ίδιο bashell παίρνουν αυτές τις εντολές και τα εκτελούν. Άρα, σε περίπτωση που υπάρχει πολύ χαμηλή πολυπλοκότητα, τότε φτιάξε μόνο ένα αρχείο όπου έχει 4 γραμμές. Το τι πρέπει να κάνει, σε ποια κατάσταση πρέπει να το εκτελέσει, δηλαδή ποια εργασία να κάνει από όλες. Και βάζω μείον ένα ότι η τρίτη και η τέταρτη τιμή σηματοδοτούν από πού να ξεκινήσει και πού να τελειώσει. Και return επέστρεψε. Άρα, σε περίπτωση που υπάρχει πολύ χαμηλή πολυπλοκότητα σε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, τότε δημιούργησε ένα job file. Διαφορετικά, δημιουργούμε πολλά job files. Στη γραμμή 15, στη γραμμή 15, εδώ πέρα. Ναι, κοιτάξτε τι γίνεται τώρα. Τώρα αυτό βέβαια είναι ερώτημα σε Linux, αλλά θα σας το απαντήσω. Αναφέρει ο φοιτητής γιατί εδώ έχουμε ένα και εδώ δύο. Τι σημαίνει? Εδώ πέρα το ένα σημαίνει σβήσε ό,τι έχεις και δημιούργησε από την αρχή, δηλαδή φτιάξε το καινούριο αρχείο. Ενώ τα δύο σημαίνουν append. Άρα αρχικά δημιουργούμε αυτό το αρχείο και στη συνέχεια κάνουμε append αυτές τις εντολές. Άρα τα δύο σημαίνει κάνει append. Το ένα σημαίνει να δώσει μόνο να το δημιουργήσει. Δηλαδή εδώ είναι χωρίς append, εδώ δημιουργείς το αρχείο και εδώ το κάνεις append. Προσθέτεις σειρές στο αρχείο. Παρατηρήστε επίσης ότι για λόγους φορητότητας χρησιμοποιώ πολλές μεταβλητές και βλέπετε ότι εδώ έχω, ας πούμε, τη μεταβλητή Job Placement Directory, για παράδειγμα. Όπου μέσα σε αυτό εδώ πέρα την έχω θέσει εδώ πέρα, βλέπετε ότι είναι η μεταβλητή 5 που έχει δοθεί στο κατάλογο pending. Άρα τοποθετεί αυτές τις εργασίες μέσα σε ένα κατάλογο pending στον κατάλογο που μου έχουν δώσει, με ένα αρχείο που έχει αρρύθμιση. Εδώ fcounder ξεκινάει από 0 και σιγά σιγά 0, 1, 2, 3. Δηλαδή, έστω θέλω να κάνω την δουλειά α που αποτελείται από 10 αρχεία. Θα έχει δουλειά α.0, δουλειά α.1, δουλειά α.2 και ούτω καθεξής. Και σε περίπτωση που έχουμε πολύ μεγάλο όγκο εργασίας, τότε υπολογίζω το allotment, δηλαδή πόση δουλειά θα πρέπει να κάνει ο καθένας και πόση είναι η δουλειά του κάθε worker, είναι η συνολική πολυπλοκότητα διά τον αριθμό των workers. Αυτός είναι κώδικας που έγραψα αμέσως Σαββατοκύριακο. Είναι ένας κώδικας που το δουλεύω εδώ και καιρό για να κάνω μια παραλληλοποίηση εργασιών σε φλοιό Linux. Και στον PC, το PC είναι για να μας κάνει την πράξη. Γιατί το complexity μπορεί να είναι κάτι πολύ μεγάλο, να είναι, ας πούμε, 10 εκατομμύρια. Άρα, πόσο workers έχω, π.χ. 15. Άρα, διαιρεί αυτό δια 15 για να δει πόση δουλειά πρέπει να κάνει ο κάθε εργάτης. Και στη συνέχεια, βλέπω το υπόλοιπο. Αυτό που και σε κώδικες αρκετούς δικούς σας έχω δει, είναι ότι αν δεν γίνεται ακριβώς η διαίρεση, χάνετε κάποιες επαναλήψεις. Για παράδειγμα, έχετε να υπολογίσετε 10 αριθμούς και έχετε τρεις workers. Άρα κάποιος θα πει 10 δια 3, άρα ο καθένας υπολογίζει 3 αριθμούς.
Οπότε τι έχει ως συνέπεια? Έχει ως συνέπεια ότι ο πρώτος απολογίσει τους τρεις πρώτους, μετά ο άλλος τους τρεις τους επόμενους, ο άλλος τους τρεις επόμενους και θα χάσουμε μία επανάληψη γιατί δεν είχαμε ακριβή διαίρεση. Άρα αυτό το remaining είναι αυτό που υπολογίζει. Δηλαδή, number of workers, ας πούμε 3, επί 3 το allotment, 9. Πόσοι είχαμε συνολικά? 10. Άρα αυτό που έχει περισσέψει είναι το 10-9, 1. Άρα ο τελευταίος θα κάνει κάτι περισσευούμενο, κάνει κάτι remaining. Το BC είναι πρόγραμμα του Linux που επιτρέπει τις πράξεις. Είναι ερμηνευτική και η σύνταξη είναι: στέλνουμε έναν αριθμό, στέλνουμε βασικά μια μαθηματική πράξη, μέσα εδώ στα διπλά εισαγωγικά είναι η μαθηματική πράξη, pipe BC και κάνει αυτή την πράξη. Και ξεκινάμε μετά την αρρύθμιση. Και βλέπετε εδώ πέρα ότι όσο ο αριθμός, όσο τρέχον αριθμός counter είναι μικρότερο από τον αριθμό των εργατών, τότε κάνουμε αυτές τις επαναλήψεις. Δηλαδή δημιουργούμε αυτά τα αρχεία. Δημιουργούμε αρχεία που του λέμε: εσύ θα πάρεις αυτή τη δουλειά και θα κάνει skip, δηλαδή θα ξεκινήσει από το skip έως το end. Και βέβαια υπολογίζω κάθε φορά το επόμενο skip και end και άρα αν έχω τρεις εργάτες θα δημιουργηθούν τρία αρχεία. Προσέξτε τώρα το εξής. Αυτό υπολογίζει μέχρι τον εργάτη πλην ένα. Δηλαδή αν έχουμε τρεις εργάτες θα υπολογίσει για τον εργάτη 1 και τον εργάτη 2. Ο τελευταίος εργάτης, special case, παίρνει από το κομμάτι που έχει μείνει μέχρι το τέλος. Δηλαδή, στην περίπτωσή μας, ο πρώτος εργάτης θα έκανε από 0 μέχρι 2, ο επόμενος από 3 μέχρι 5 και ο επόμενος από 6 μέχρι 9 για τους 10 αριθμούς. Δηλαδή, θα έκανε ένα παραπάνω μέχρι το τέλος. Και αυτή η συνάρτηση, λοιπόν, έχει ως συνέπεια, μόλις εκτελεστεί, να δημιουργήσει πολλαπλά αρχεία εργασιών. Το κάθε αρχείο φέρει τη λειτουργία που πρέπει να επιτελέσει ο κάθε slave node και από πού να ξεκινήσει και ως πού να τελειώσει. Σε επόμενη διάλεξη σας δείξω το πώς γίνεται το parsing αυτών των εργασιών στο Basel. Γιατί θέλω σε αυτό το μάθημα να καταλάβετε ότι τα παράλληλα αισθήματα δεν τα κάνετε μόνο για να μάθετε θεωρητικά κάποια πράγματα. Πρέπει και πρακτικά να κάνετε. Δηλαδή, το Basel θα το χρησιμοποιήσετε κατά πάσα πιθανότητα σίγουρα και στο μέλλον. Ή σε άλλα μαθήματα, ή σε κάποια διπλωματική, ή στην εργασία σας παραπέρα. Άρα, οι γνώσεις που αποκομίζει αυτό το μάθημα, προσπαθήστε να δείτε πώς μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε σε Basel. Άρα εδώ πέρα, και θα ήθελα κάποιος να μου πει στο chat για 025 σε public, τι είδους παραλληλισμό έχω επιτύχει. Να μου πει λοιπόν το τι είδους παραλληλισμό. Υπάρχουν τρεις παραλληλισμοί που μπορούμε να επιτύχουμε. Ο πρώτος που θα γράψει λοιπόν θα λάβει 025 για να μου πει τι είδους παραλληλισμό έχω επιτύχει εδώ πέρα. Είτε αγγλικά είτε ελληνικά. Εν τω μεταξύ, σας ξαναδείχνω τον κώδικα και να σας πω και κάποια tip που βελτιστοποίησα. Task decomposition. Όχι, Δημήτρη, δεν είναι task decomposition αυτό εδώ πέρα. Εδώ δεν κάνω κατανομή tasks. Αν θέλει κάποιος άλλος να πει, θα συνεχίσω την περιγραφή το τι είναι. Ας δώσω λίγο ένα tip όμως. Κοιτάξτε αρχικά πως είχα δώσει τη δημιουργία ονομάτων. Είχα δώσει ότι το όνομα δεν θα έχει ένα counter από πίσω, αλλά θα έχει μια τυχαία τιμή. Αυτό εδώ πέρα. Αυτό εδώ το line, που σημαίνει είναι το backtick, σημαίνει εκτέλεσε αυτό το line, σημαίνει διάβασε ένα byte από το dev random, κάντο sum, και πάρε τα 10 πρώτα byte. Οπότε έβγαινε ένα όνομα της μορφής τελεία, ας πούμε, 10 χαρακτήρες ως κατάληξη. Και ξέρετε ποιο πρόβλημα διαπίστωσα εδώ πέρα. Παραλληλισμός ελέγχου, λέει ο Δημήτρης. Όχι, δεν είναι παραλληλισμός ελέγχου, γιατί το παραλληλισμός ελέγχου είναι αυτό που συνδέεται με τον task decomposition. Άρα, Δημήτρη, δεν είναι παραλληλισμός ελέγχου. Παραλληλισμός ελέγχου είναι το task decomposition. Έχουμε πολλαπλά task και ελέγχουμε η κάθε διεργασία τι θα κάνει. Άρα ούτε ο άλλος Δημήτρης το έχει βρει. Αλλά είναι ανοιχτό ακόμα. Ο πρώτος που δεν έχει μιλήσει βέβαια από τους προηγουμένους, γιατί κάθε φορά, όπως ξέρετε, στις ερωτήσεις αυτές μόνο μια φορά μπορείτε να απαντήσετε, γιατί αλλιώς μπορεί να δώσετε και τις 10 ερωτήσεις, 10 απαντήσεις διαφορετικές και να θεωρηθεί σωστό. Παραλληλισμός εντολών.
Όχι, δεν παραλληλίζουμε εντολές σε αυτό εδώ πέρα. Αφού όλοι εκτελούν τις ίδιες εντολές. Όλοι θα εκτελέσουν το ίδιο, την ίδια συνάρτηση στο ίδιο data file, ούτε αυτόματη παραλληλοποίηση. Ούτε αυτό είναι. Δεν γίνεται αυτόματα, ούτε παραλληλισμός ελέγχου. Δέχομαι τις απαντήσεις στο chat και τις περιγράφω. Παραλληλισμός δεδομένων. Πράγματι, Θεμιστοκλή, επιτέλους η σωστή απάντηση. Ο Θεμιστοκλής την βρήκε. Παραλληλίζουμε τα δεδομένα. Δηλαδή, κάνουμε την ίδια λειτουργία. Όλοι έχουν την ίδια λειτουργία, το ίδιο state. Το ίδιο state είναι η συνάρτηση. Δηλαδή, όλοι κάνουμε το ίδιο. Στα ίδια δεδομένα, εδώ είναι το αρχείο δεδομένων. Απλώς κάθε φορά αλλάζουμε από πού ξεκινάει το καθένα. Παραλληλίζουμε τα δεδομένα. Είναι domain decomposition στα αγγλικά. Δηλαδή, το πρώτο task κάνει από 0 μέχρι 5, για παράδειγμα. Το άλλο κάνει από 5 έως 10. Το άλλο 10-15. Παραλληλίζουμε τα δεδομένα. Όλοι κάνουν την ίδια λειτουργία στα ίδια δεδομένα, απλώς στο ίδιο data input, στο ίδιο αρχείο δεδομένων, απλώς κάθε φορά είναι σε άλλο τμήμα. Θεμιστοκλή, ξέρεις τη διαδικασία. 025 σε περιμένουν με το να στείλεις με email την απάντηση που μου έδωσες σήμερα και θα το περάσω στο ηλεκτρονικό βαθμολόγιο. Είναι παραλληλισμός δεδομένων, domain decomposition. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα για να κλείσω λίγο για το θέμα βελτιστοποίησης. Σε αυτό εδώ το σημείο δημιουργούνταν random καταλήξεις. Απλούστατα τι γίνεται. Επειδή μερικές φορές κάποια εργασία είχε συνέπεια να δημιουργηθούν 100 αρχεία, εδώ είχε ένα bottleneck το σύστημα δημιουργίας των αρχείων, γιατί το dev random δεν μπορεί να τροφοδοτεί τόσο γρήγορα δεδομένα. Και έκανε αυτό που λέμε στο slang των IT, έγινε starvation του dev random. Depletion. Δηλαδή, εξαντλήθηκε το dev random και έπρεπε να μαζέψει και άλλη τυχαιότητα για να μας δώσει. Το dev random, ξέρετε, είναι γεννήτρια τυχαιότητας, αλλά τροφοδοτείται από γεγονότα που συμβαίνουν στο σύστημα. Για παράδειγμα, από την επικοινωνία από το δίκτυο. Από το πληκτρολόγιο, αν είναι σε κάποιον τοπικό υπολογιστή. Από την οθόνη. Άρα, λοιπόν, αν εμείς συνεχώς τραβάμε δεδομένα από το dev random, τότε το εξαντλούμε αυτή την αποθήκη τυχαιότητας και περιμένουμε να ξαναμαζέψει γεγονότα τυχαία για να μας δώσει. Οπότε με αυτόν τον τρόπο εξαντλούσε αυτή την τυχαιότητα και καθυστερούσε το σύστημα περιμένοντας αυτό το σημείο μέχρι να ξαναδημιουργηθούν δεδομένα. Δηλαδή με αυτή την εντολή περίμενα δευτερόλεπτα μέχρι να το κάνω. Και μόλις έβγαλα αυτό και λέω γιατί να το κάνω έτσι, μπορώ να βάλω ένα απλό counter. Με το counter αμέσως δημιουργούνται όλα τα αρχεία. Γιατί απλούστατα ξεκινά από το 0 και πάει μέχρι 1500, 2000 για παράδειγμα job files. Άρα λοιπόν βλέπετε μια εντολή πόσο μεγάλο impact, πόσο επιρροή έχει στην εκτέλεση του προγράμματος, στην εκτέλεση του master thread όλα αυτά, της master διεργασίας. Γι' αυτό λοιπόν το έκανα comment out και βρήκα αυτό εδώ πέρα. Τώρα, πώς το βρήκα, ασφαλώς με profiling. Και πώς το κάνουμε το profiling στο Basel. Στον Basel, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πού καταναλώνει το χρόνος, για να κάνουμε το profiling, αρκεί να εκτελέσουμε το script μας με bus pavla x my script. Δηλαδή, βάζουμε την παράμετρο pavla x. Και μόλις το εκτελέσουμε με την παράμετρο pavla x, θα δούμε σε ποια εντολή περιμένει. Άρα, λοιπόν, μπορούμε με αυτόν τον τρόπο να δούμε την εντολή που περιμένει και αν βλέπουμε ότι κάθε φορά περιμένει σε αυτήν την εντολή, τότε σημαίνει ότι καταναλώνει πολύ χρόνο σε αυτήν την εντολή και κοιτάμε πώς να την βελτιστοποιήσουμε. Γιατί αυτή η συνάρτηση distributed.file εκτελούνταν πάρα πολύ και εκτελείται πάρα πολύ συχνά. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι βέλτιστο αυτό εδώ πέρα και η χρήση του counter μας βελτιστοποιεί αυτό το θέμα. Αυτή η μικρή παρέθεση ήταν για να σας δείξει ότι ο τρόπος σκέψης για παραλληλοποίηση δεν περιορίζεται μόνο σε OpenMP και OpenMPI. Αυτά που μαθαίνουμε, όπως τώρα εσείς οι ίδιοι απαντήσατε ότι είναι domain decomposition, βλέπετε ότι ξεφύγαμε πια από το OpenMP. Σκεφτήκαμε κάτι διαφορετικό. Πήγαμε σε ένα shell του Linux, σε bash flio. Και αυτό δείχνει ότι ήδη ξεκινάτε να σκέφτεστε με έναν άλλο τρόπο, σε διάφορες εκφάνσεις των προβλημάτων που έχετε να αντιμετωπίσετε. Και προϊόντος του χρόνου θα σας γίνει έμφυτο αυτό. Δηλαδή, δεν θα χρειάζεται να σκέφτεστε «Α, είναι για το μάθημα παράλληλα, πρέπει να το παραλληλοποιήσω». Θα σκέφτεστε «Μήπως μπορώ να το βελτιστοποιήσω με κάποιον έτσι παράλληλο τρόπο». Λοιπόν, κλείνουμε αυτό το αρχείο. Κάποια στιγμή θα σας δείξω και άλλα κομμάτια αυτού του κώδικα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το script που γράφω.
από τα μεγαλύτερα script, γιατί έχει μέσα χρονοδρομολογητή, έχει τα slave notes, έχει το master ranked, status reporting, έχει πολύ πολύ κώδικα και γι' αυτό δεν θα σας το δείξω ολόκληρα, αλλά τμηματικά για να καταλάβετε τα key points. Λοιπόν, είδαμε τα lab threads. Είχαμε την προηγούμενη φορά αναφερθεί στα συστήματα UMA και NUMA, Unified Memory Architecture και Non-Unified Memory Architecture. Στην διαφάνεια εμφανίζεται το crossbar switch, όπου οτιδήποτε συνδέεται με οτιδήποτε επεξεργασία συνδέεται με οποιαδήποτε μνήμη. Και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, ο SPU 010 συνδέεται με το άρθρωμα μνήμης 000. Βέβαια, αυτό έχει συνέπεια ότι στο 000 δεν μπορεί να συνδεθεί κάποιο άλλο επεξεργαστικό στοιχείο. Το είχαμε συζητήσει αυτό, βέβαια, για το crossbar. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα σύνδεσης διακόπτη, όπου βλέπετε ότι, όπως σας είχα πει στην προηγούμενη διαφάνεια, μπορεί κάποιο άρθρωμα μνήμης να συνδέεται με ένα κοινό διακόπτη. Άρα, λοιπόν, αν κάποιος, για παράδειγμα, χρησιμοποιεί το διακόπτη 3α, για να πάει στο 000, δεν μπορεί κανείς άλλος να έχει στο 001. Για να γλιτώσουμε το κόστος, μειώνουμε τον αριθμό των συνδέσεων, αλλά αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί και η ευελιξία του συστήματος. Άρα, λοιπόν, το 00 βλέπετε ότι μπορεί να μιλήσει με οποιοδήποτε από αυτό το διακόπτη. Για παράδειγμα, θα θέλει να μιλήσει με το 111. Από το 000 πάει στο 1α, από το 1α επιλέγεται η χαμηλή διαδρομή, πάει στο 2β, από το 2β η χαμηλή διαδρομή, πάει στο 3d, από το 3d η χαμηλή διαδρομή, στο 1-1-1. Αλλά αυτό δημιουργεί ένα collision σε περίπτωση που κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει αυτούς τους διακόπτες, γιατί, για παράδειγμα, αν θέλεις κάποιος το 1α και το χρησιμοποιεί το 000, άρα σημαίνει ότι έχει συνδεθεί η άνω αριστερή θύρα στην κάτω δεξιά θύρα και άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιο άλλο υπολογιστικό στοιχείο. Άρα, λοιπόν, είναι για την NUMA. Αυτά είναι στοιχεία της προηγούμενης διάλεξης. Ξέρετε τι είναι τοπική μνήμη, τι είναι global memory. Θέλω να μεταβώ όμως, εκτός από τα παραδείγματα που είναι διαθέσιμα και μπορείτε να δείτε και στο YouTube, ένα παράδειγμα εδώ με τη σελιδοποίηση, όπου έχουμε κοινόχρηση μνήμη, διαφορετικοί υπολογιστές στο δίκτυο παρέχουν τη μνήμη ως κοινόχρηστη στους άλλους όλους κόμβους. Άρα, λοιπόν, βλέπετε ότι έχουμε μια ενοποιημένη μνήμη και η κάθε μνήμη έχει σελίδες και ο κάθε επεξεργαστής ζητάει από την ενοποιημένη μνήμη κάποιες σελίδες. Είναι μια ιδιάζουσα αρχιτεκτονική όπου η μνήμη του κάθε συστήματος παρέχεται ως global memory σε όλο το cluster και όταν γίνεται memory allocate, το σύστημα κάνει allocate κάποιες σελίδες που οι σελίδες αντιστοιχούν σε επεξεργαστές. Είναι δύσκολη αυτή η αρχιτεκτονική, δεν είναι εύκολα κλιμακούμενη και γι' αυτό δεν χρησιμοποιείται. Διάφορες αρχιτεκτονικές, λοιπόν. Διαφορές πολυυπολογιστών, αυτές λίγο πολύ τις έχουμε συζητήσει και τις έχετε καταλάβει, το να έχουμε πολλούς υπολογιστές, είτε να είναι στο ίδιο μέρος, είτε σε άλλες τοποθεσίες. Για δύο βασικές αρχιτεκτονικές, το ένα είναι η κοινή μνήμη, οπότε έχουμε σημαφόρους, κοινές δομές κτλ. Όπως το OpenMP, ενώ η άλλη αρχιτεκτονική είναι με επικοινωνία με πέρασμα μηνυμάτων. Πιο σύνθετος, πιο δύσκολος, και τις δύο αυτές βασικές αρχιτεκτονικές τις καλύπτουμε σε αυτό το μάθημα. Υπάρχουν τα δίκτυα Omega, όπως βλέπετε, όπου είναι με τους διακόπτες που είχα πει το παράδειγμα προηγουμένως. Κάποια στοιχεία παράλληλου προγραμματισμού θα πρέπει να βρεθεί παραλία σε μια εφαρμογή. Πώς μπορεί να βρεθεί αυτή η παραλία, θα πρέπει να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Μήπως έχουμε πολλά δεδομένα. Άρα, αν έχουμε πολλά δεδομένα, domain decomposition. Το απαντήσατε πριν. Ο Θεμιστοκλής το βρήκε ότι ήταν domain decomposition στο πρόγραμμα που σας είχα εμφανίσει. Υπάρχουν διαφορετικά τμήματα κώδικα που μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Τότε έχουμε task decomposition. Ή είναι υπολογισμός ένα σύνολο σταδίων που δεν αλληλεπιδρούν. Είναι pipeline decomposition. Το task decomposition είναι και παραλληλισμός ελέγχου, όπως κάποιοι συνάδελφοί σας έγραψαν στο chat, που όμως δεν ήταν η σωστή απάντηση. Θεωρείται και παραλληλισμός ελέγχου, γιατί ελέγχουμε ποιες διεργασίες εκτελούνται ανά πάσα στιγμή.
Πολλές φορές χρησιμοποιούμε την χρησιμοποιούμε γραφήματα εξάρτησης για να ανακαλύψουμε τον παραλληλισμό που αποτελείται από κόμβους και εμβέλη, όπως εδώ για παράδειγμα εμφανίζονται όλες οι εξαρτήσεις. Δηλαδή βλέπουμε εδώ το α του 0 εξαρτάται από το β του 0 και διαίρεση δια 2. Οπότε έτσι βλέποντας οπτικά αμέσως μπορούμε να πούμε εδώ μπορούμε να κάνουμε domain decomposition. Γιατί έχουμε πολλά δεδομένα β με 0, β1, β2 κτλ. Και μπορούμε να διαιρέσουμε, να πούμε ότι ο κάθε επεξεργαστής θα κάνει μία μαθηματική πράξη. Άρα έχουμε domain decomposition. Σε περίπτωση που έχουμε εδώ εξαρτήσεις, βλέπετε, δεν είναι τόσο εύκολο να κάνουμε domain decomposition, γιατί εδώ το αποτέλεσμα αυτής της πράξης, βλέπετε, εξαρτάται από την προηγούμενη τιμή. Άρα εδώ, για να έχουμε β2 επί α1, δεν μπορούμε να το υλοποιήσουμε αν δεν έχουμε υπολογίσει αυτήν εδώ την τιμή. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε λοιπόν domain decomposition, ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε task decomposition βέβαια ή pipeline. Ένα άλλο παράδειγμα γράφει εξάρτησης, μας δίνει αυτό το γράφει εξάρτησης. Βλέπετε εδώ η συνάρτηση J έχει inputs W και X, ενώ το X έχει και inputs συνάρτηση F, που το F δέχεται από Y και Z. Βλέπετε λοιπόν ένα αρκετά σύνθετο γράφει εξάρτησης, βλέπετε εδώ τις πράξεις που έχουν εμφανιστεί. Εδώ μπορούμε να κάνουμε παραλληλοποίηση μέσω task. Άρα λοιπόν κάποια πυρήνα να υλοποιεί αυτό το κομμάτι του υπολογισμού, κάποιος άλλος πυρήνας αυτό το κομμάτι του υπολογισμού και κάποιος άλλος αυτό το κομμάτι του υπολογισμού σε τρεις πυρήνες. Βέβαια, εδώ απαιτείται συγχρονισμός. Γενικότερα, το domain decomposition είναι ο πιο εύκολος τρόπος παραλληλοποίησης, ενώ το task decomposition απαιτεί να φροντίσουμε τις εξαρτήσεις. Εδώ λοιπόν μπορεί να γίνει domain decomposition, αλλά σε περίπτωση που έχουμε μία τέτοια δομή, βλέπετε εδώ ότι έχουμε κάποιο if. Υπάρχουν συνθήκες εξάρτησης ελέγχου στον κώδικα και δεν μπορούμε να τραβήξουμε αυτές τις κατακόρυφες γραμμές, δεν μπορούμε να κάνουμε domain decomposition, άρα θα πρέπει να βρούμε κάποιες άλλες τεχνικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Για παράδειγμα, όταν θέλουμε να αλλάξουμε το μέγεθος μιας φωτογραφίας, αυτό είναι domain decomposition, γιατί έχουμε πάρα πολλά δεδομένα και κάθε φορά δουλεύουμε στην εικόνα σε ένα κομμάτι ανά επεξεργαστή. Είναι ο κλασικός τρόπος που υλοποιούμε την παραλληλοποίηση και μάλιστα μπορεί να δείτε και σε δικές μου αρκετές δημοσιεύσεις σε ερευνητικά περιοδικά και συνέδρια που χρησιμοποιώ παραλλαγές αυτής της δομής, ενός domain decomposition σε διάφορες αρχιτεκτονικές π.χ. είτε σε CPU σύστημα, είτε σε CUDA, είτε σε FPGA. Δηλαδή, υλοποιώ τέτοιες τεχνικές σε συστήματα που έχουν μια ετερόκλητη πολυμορφία, μπορούμε να πούμε, ετερογενείς αρχιτεκτονικές, όπως συνήθως τις ονομάζουμε. Αναζήτηση ενός εγγράφου για όλες τις περιπτώσεις. Εδώ μπορεί να γίνει και αυτό με domain decomposition. Ενημέρωση ενός υπολογιστικού φύλου μεταγλωτίζοντας ένα πρόγραμμα. Εδώ είναι δύο διαφορετικές λειτουργίες. Έχουμε και ενημέρωση ενός υπολογιστικού φύλου και μεταγλωτίζοντας. Άρα μπορεί να έχουμε task decomposition. Προανάκληση σελίδων. Εδώ μπορούμε να έχουμε και εδώ tasks, όπου προανάκληση σημαίνει το prefetching. Μπορούμε λοιπόν μερικές φορές για speed up, όταν βλέπουμε μια σελίδα, όλα τα links να γίνεται ξεχωριστή εργασία, να φέρει το κάθε link ξεχωριστά στο σύστημα, ώστε αν ο χρήστης το επισκεφτεί, να γίνει πολύ εύκολα η πρόσβαση και πολύ γρήγορα. Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει με διαφορετικά task. Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου για να υπολογίσετε μια αναφορά, αυτό μπορεί να είναι με tasks, ίσως κάθε λειτουργία να έχει άλλο νήμα, δεν έχει πολλά δεδομένα εδώ πέρα, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε domain decomposition. Γι' αυτό βλέπετε εδώ task-task και τα λοιπά, όπως σας έχω πει. Άρα, εύκολη δύσκολη παραλληλοποίηση. Αν έχουμε μεγάλα σύνολα δεδομένων, είναι εύκολη παραλληλοποίηση, προσπαθούμε να τα διαιρέσουμε. Αν έχουμε μικρά σύνολα δεδομένων, είναι ασφαλώς πιο δύσκολη η ενέργεια. Πρέπει να πάμε σε παραλληλοποίησεις τύπου task ή pipeline. Πυκνές μήτρες, πίνακες δηλαδή, αν έχουμε πολλούς πίνακες, είναι domain decomposition ή διαιρώντας το διάστημα μεταξύ πυρήνων γίνονται όλα αυτά. Ενώ σε αυτή την πλευρά του πίνακα που έχουμε και λίγα σύνολα ή αραιές μήτρες, δηλαδή τα sparse matrix που λέμε, τότε δεν μπορούμε να κάνουμε domain decomposition, άρα πρέπει να βρούμε κάποιες άλλες τεχνικές. Άρα, πολλαπλές διεργασίες συνεργάζονται για να επιτευχθεί η λύση μιας διεργασίας. Θα πρέπει να βρούμε πώς να το κάνουμε αυτό. Μοντέλο αρχιτεκτονικής UMA, μοντέλα παραλληλοποίησης. Τα τμήματα συνεργάζονται για τις διεργασίες, τα τμήματα συνεργάζονται σε μια διεργασία για να επιλύσουν ένα πρόβλημα. Θέματα που έχουμε αναπτύξει λοιπόν, ξανά εδώ, domain decomposition, task decomposition, pipeline. Αυτές είναι οι τρεις βασικές αρχές παραλληλοποίησης και δείχνει πώς υλοποιούνται όλα αυτά τα παραδείγματα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κλείσω, πριν κλείσω να πω μόνο ότι υπάρχουν κοινόξεις και ιδιωτικές μεταβλητές. Όταν δουλεύετε με νήματα θα πρέπει να προσέχετε πολύ
το τι θα δηλώσετε ως global, ως κοινόχρηστη μεταβλητή που είναι προσβάσιμη από όλα τα νήματα ή ιδιωτική μεταβλητή που το κάθε νήμα έχει το δικό του αντίγραφο αυτής της μεταβλητής. Αυτό θα το δείτε πάρα πολύ στο OpenMP. Αυτό είναι σημαντικό λοιπόν να γνωρίζετε, ενώ στο OpenMPI δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα σε μεταβίβαση μηνυμάτων που έχουμε άλλες διεργασίες, στα νήματα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα, τρεις η ώρα, ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη διάλεξη, αλλά πριν κλείσω τη διάλεξη, προαιρετικά όποιος θέλει μπορεί να πάρει μέρος στο καθιερωμένο πια AI quiz, ένα quiz γνώσεων που ανταμείβει βαθμολογικά τους φοιτητές που έχουν μελετήσει τις προηγούμενες διαλέξεις. Είμαστε διάλεξη 7, άρα θα υπάρξουν ερωτήσεις από τις διαλέξεις 1 έως και 6 του μαθήματος. Οι διαλέξεις αυτές βρίσκονται και στο YouTube, οπότε μπορείτε να μελετάτε και το υλικό μόνοι σας, εκτός από το PDF, να βλέπετε και τα βίντεο που έχουν μαγνητοσκοπηθεί και βρίσκονται στο YouTube. Να σας πω ότι σε λίγο θα κλείσω την διάλεξη αυτή ως καταγραφή. Θα ανέβει στο YouTube βέβαια με την πρώτη ευκαιρία. Αν θέλετε κάποια ερώτηση μπορείτε να τη δώσετε στο chat. Υπενθυμίζω MPS, παράδοση εργασίας σήμερα, φροντιστηριακό εργαστήριο που θα κάνουμε το βράδυ. Και έχετε άλλα 20 λεπτά για να δηλώσετε συμμετοχή. Βλέπετε ότι το σύστημα έχει επιλέξει 10 ερωτήσεις για τη σημερινή εξέταση. Οι ερωτήσεις είναι τυχαίες, random, από ένα pool ερωτήσεων που βρίσκεται στο iExam, στη βάση δεδομένων. Θα ξεκινήσει λοιπόν το σύστημα. Καλή επιτυχία, θα κλείσω την καταγραφή. Παραμένω όμως στο κανάλι. Stop recording.